Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Είμαστε στο Αθλητικό Μετρόπολης εδώ. Είμαστε κοντά σας. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι τρομερή. Όχι ότι η προηγούμενη δεν ήταν. Και όσο πλησιάζει ο χειμώνας να πούμε και πέφτουν οι θερμοκρασίες και οι μέρες να πούμε γίνονται πιο μουντές και πιο μικρές, τότε να πούμε θα έχουμε καλύτερη την παρέα μας. Εδώ έχουμε το φίλο μας τον Αργιανό από την Κάτω Τούμπα. Είσαι ο MVP στον FM. Ο Sherlock Holmes. Ο Sherlock Holmes του Μετρόπολης. Έτσι. Θέλω να πω την καλησπέρα μου στον πυρηνικό επιστήμονα της ηχοληψίας, Mountain John Healy. Τι λέει? Τι λέει? Να δώσω κάποια χαιρετίσματα, Κώστα, και να ξεκινήσουμε. Α, αν μη τι άλλο. Στον αδερφό φίλο κουμπάρο μου, Δημήτρη Μαρανή, ναι, και στον Αποστόλη τον Α1, ναι, που είναι αυτή τη στιγμή περιπολία και κάνει νυχτοκάματο. 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 Ναι. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Πώς πάμε? Αυτοί δύο ήταν μόνο. Ναι, φτάνει, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι βλή και καλή, δεν χρειάζεται. Είχαμε μάτσα, να πούμε. Το είδαμε, ναι, το μάτσα, το είδαμε. Ευρώπες είχαμε, Αμερικές είχαμε, Μπαρτσελόνες είχαμε. Εντάξει, αν εξαιρέσει την ήττα της Γιουβέντους, όλη η Ευρώπη ήταν λογική. Έκανε τρομπόνιο Μουρίνιο, άλλο ένα μάτς στην Αγγλία, προελάβουν να πούμε Γκουαρδιόλα φουλ. Τι άλλο είχαμε να πούμε? Β' Εθνική δεν ξεκίνησε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Καφτατζόγλιο Μάσο, μίχρον διπλό τελικό 25 απόδοση. Ωραία, τα λέμε όλα. Να τα πούμε, Κώστα. Γιατί με ρωτάνε πόσο απόδοση είχε ρητό. Με το Μουρίνιο όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ναι, έτσι 3 στα 3 τώρα. Τι το Μουρίνιο, κοίταξε να δεις. Όπως λέει και ο γίγαντας Αλέφαντος, αυτός λέει να πούμε έχει κάτι στα λεφτά. Έχει βαρεθεί, έχει κάνει, έχει ράνει. Την έχει δει να πούμε στάρ του κινηματόγραφου. Διαφημίζει μπύρες, διαφημίζει τσάκια. Έχει λύσει. Άκου. Ναι. Έχει λύσει το ευιοποριστικό του. Στα 54 δεν είναι, 53. Εκεί είναι. Ωραία ηλικία. Ωραία ηλικία να έχεις κάνει καβάτζα για τα επόμενα 200 χρόνια. Αν πας 53, έχεις πάρει δύο Champions League. Πρωταθλήματα, ιστορίες κτλ. Έχεις κλείσει τον κύκλο σου με επιτυχία. Δεν έχεις να πάρουν. Και είσαι και χεσμένο στο τάλιρο. Δεν έχεις κίνητρο. Δεν έχεις κίνητρο. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, να σε αμφισβητήσουν, να σε κάνουν. Να πάρεις τι. Σίγουρα να πάρεις ένα άλλο Champions League θα είσαι ο πρώτος προπονητής. Πόσοι προπονητές πήραν δύο, κανένας δεν πήρε τρία. Κανένας δεν πήρε τρία. Γιατί να μην μπορέσει να πάρει και τρίτο τώρα. Ναι, αλλά άμα ας πούμε είσαι χεσμένος στο τάλιρο και έχεις φτάσει σε επίπεδα επαγγελματικής καταξίωσης, κάπου χάνεις αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, το κίνητρο. Έχεις πάρει πολλά λεφτά. Ναι, αλλά η δόξα, γιατί η δόξα όμως το κίνητρο της δόξας χάνεται. Ήταν κακό πράγμα, ήταν. Δεν ξέρω. Μα του δώσανε Ήμπρα, του δώσανε Πογκμπά, του δώσανε ένα φορτηγό λεφτά να φτιάξει ομάδα και τρομπόνια. Εγώ κοίταξε να δεις, αν ήμουνα Manchester United. Για πες, Κώστα. Δεν θα βάζα Ρούνεϊ, Ιμπραήμοβιτς δίδυμο. Δεν είναι, ναι. Ναι. Πολύ αργή Manchester. Τον Πογκμπά θα τον είχα στη θέση που είναι τώρα ο Ρούνεϊ. Μπράβο. Θα έπαιρνα ένα extreme άλλο. Οχταροδέκαρο τον θες, ναι, δηλαδή τον Πογκμπά εσύ. Και θα, επειδή αυτοί δεν θέλουν τα extreme. Σημειώνεται, πώς το λένε και. Δεν παίζουν ο Σιμεώνη με extreme. Δεν παίζουν με extreme. Κάθε τι παίζει. Ναι, κοίταξε όμως. Ποιο είναι το λάθος του Μουρίνιο για μένα? Για πες. Άμα έχεις να πούμε τον Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος είναι και βαλοσφαιριστής, είναι Κλάους να πούμε επιπέδου. Ναι. Ε? Μεγάλος όμως. Κλάους επιπέδου. 10 level πάνω. Χωρίς extreme. Δεν γίνεται. Πώς θα το φορτώσεις? Μερούνε είσαι τι ρολό, εννιαριού. Μερούνε ή. Τι. Δύσκολο. Οργανωτή. Δεκάρι. Ισό. Θα παίζει ο Ρούνε η δεύτερο σεντερφόρ. Θα πατάει ο Ντογκμπά σε δεκάρι και θα μένει ένα κόφτη. Και θα σε βγαίνουν στην κόντρα μετά. Θα ανεβαίνει ψηλά και θα σε διαλύουν. Αυτά που έκανε εσύ θα κάνουν εσένα, ναι, δηλαδή. Ναι. Δεν γυρνάει και ο Ιμπραήμου, δεν γυρνάει ο Ρούνι. Πώς θα γυρίσει. Πώς θα γυρίσει. Έχει το Μαρσιάλ από απέναντι στο ταξί. Το ταξί είναι την πλήτα ρήφα έχει. Πώς θα γυρίσει. Είναι και δύσκολε οι ώρε για να γυρίσει. Μετά τι είδαμε, την Μπαρσελόνα ξεκούραστα να πούμε 4-5. Η Μπαρσελόνα PlayStation έπαιζε τώρα. Κόστα αυτή η ομάδα δεν είναι. Με τον Πλατανιά τη Ισπανία. Έτσι. Γερμανία δεν είδαμε. Δεν περίμενα ότι θα χάσει η Γιουβέντους μέσα στην Ίντερ. Χ το παίξα το μάτι. Αυτό το που ήταν τώρα. Γιατί δεν το είδα και το μάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς το έκανα. Δεν το είδα, κοίταξε να δεις. Δεν το είδα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να λάβω τα δόλα. Την Τζέλσι είδα, τραγωδία. Τράτζικ. Πολύ τραγωδία. Tragic, ο Όσκαρ σε αθλία κατάσταση. Βέρια είδα. Ήρα είδα. Όπως είπαμε, Μπαρτσελόνα είδα. Ήρα καλή, αλλά χρειάζονται λίγο μπριζολίτσα, ρε εσύ Κώστα. Εκείνο το 60-70 μετά. Ναι. Ατροφία, στεναχωρέθηκα. Παίξανε, ναι, καλά τα παιδιά, προσπαθήσανε. Φιλότιμο. Ναι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Δεν. Εντάξει.
Και η ΑΕΚ ήταν καλή. Η ΑΕΚ, ναι. Δικαιωνόμαστε για τον Αλμέιδα. Δικαιωνόμαστε για τον Αλμέιδα ότι είναι να πούμε παλεμαχάρα. Κοψομισιάστηκε αυτός με ένα μάτσι και έβαλε το φαντεζί γκολ και μετά. Τι να σου πω τώρα, έχει πονέσει στη μέση. Εγώ 4 μήνες έχω πονέσει στο Ολυμπία. Με αυτό που κάνουμε έχω πονέσει το χόμπι μα. Η μέση είναι κακό πράγμα. Είναι κακό πράγμα η μέση. Φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, αυτοί που σηκώνουν τα βάρητα, παγκίτες, αυτοί που σηκώνουν πάγκο, αυτό κτλ. Στις εκρήξεις κτλ. Ναι, άμα σε πιάσει μέση, δύσκολα φεύγει. Δύσκολα. Ναι. Στα 32 μετά θέλει και η μασάζια. Καλά κιλά, ναι. Τραβάζει να κτλ. Θα ταλαιπωρηθεί η ΑΕΚ, ο Αραβίδης εκεί. Δηλαδή, ο Αλμέιδα. Δεν κάνετε το να κάνουν. Βαφτίσανε στην Κολυμπήθρα του Σιλοάμ τον Μπακασέτα σέντερφορ. Θα βάλουν τον Μάνταλο από πίσω. Πετάξει τον Μπάργα. Με τον Βάργα δεξιά τον άλλο που είναι καλό ο Πατήτο. Πατήτο λέει, έναν Πατήτο βρήκαν εκεί. Καλό ο Πατήτο. Δεφορμαίο Σιμόε, βάζουν στόπερ εκεί. Τι έπαθε αυτό ο Σιμόε, ρε Κώστα. Ωραία τετράδα στην άμυνα. Έτσι η ΑΕΚ, καλό το τέρμα. Του Τζέσου Κράουστ, Τζέσου Κράουστ, το εκείνο του Τζιγκρίσκι, ο Ισού Χριστό. Ο Ισού Χριστό με το Λεσκότ, καλό δίδυμο. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο ο Γκάλο, ωραίο ο Ντιντάκ, έθεσε πολύ καλά τετράδα. Γιώκασο σταθερή αξία, έπεσε ο Σιμόε. Αναμένεται συνέντευξη τύπου Δοβλέτογλου στη μικρή ζώνη. Δεν ξέρω, για μένα είναι, δεν ξέρω. Δεν είναι Facebook, δεν ανακατεύω. Μάλιστα. Θέλει ναι. Ένας να μας ρωτήσει αν έχω πάει στο πεδίο του Άρεο στην Αθήνα. Ναι, κοίταξε. Να με ρωτήσει πότε πήγα. Στο πεδίο του Άρεο μα ή. Όχι. Το πεδίο του Άρεο. Κοίταξε. Αχα. Όταν κατέβαινα δεκαετία 90 στην Αθήνα, είχα φίλους και γνωστούς και έμενα στο πεδίο του Άρεο. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ ωραία. Λεωφόρα Αλεξάνδρας απάνω. Ο Πανελλήνιος κάτω εκεί και τα λοιπά. Καλές αναμνήσεις. Όταν κατέβηκα πριν τρία χρόνια πριν τρία χρόνια, ναι, το 2013 στην Αθήνα, σε μια φάση να πούμε που θα έφευγα από την Καλυθέα να πάω στο πεδίο του Άρεος εκεί που είναι ο Πανελλήνιος. Είχα ραντεβού με τον Αλέφαντο να πιούμε καφέ και να αθληθούμε. Τι θα γίνει με αυτόν τον Αλέφαντο, όλη του ζωή έναν Αλέφαντο. Με λέει ο Αλέφαντος, πρόσεχε να δεις, εκεί είναι ύποπτα τα πράγματα. Πρόσεχε, υπάρχουν άλλα. Πρόσεξε καλά, βάνεις και ένα μαχαίρι κάτω από το. Κέρατο, όχι μαχαίρι, κέρατο. Δεν είναι ντροπή, λέει, έχεις ένα μαχαίρι κάτω από το. Από το μανίκι. Είσαι και γρήγορος, αν έρθει κανένας ύποπτος εκεί, χράτσε χαράκωσέ το πόδι. Τι λέει, ρε, λέω αυτός. Γιατί ρε Νικόλα, είναι ύποπτα τα πράγματα και τελικά λέω το Καρατζαφέρι, ρε, λέω αυτός, λέω, με είπε, ναι, λέει, ξέρεις, λέει, και τι γίνεται. Ναι. Με βάζουν σε ένα δεδρονκισμένο του Καραζαφέρι. Με πάνε, με αφήνουν έξω από την πόρτα. Κρυμμένος ο Αλέφαντος από μέσα. Ναι, μια μέρα βγαίνει ο Αλέφαντος από εκεί. Μιλάμε για τώρα. Πριν δύο χρόνια είχε και αυτός ένα σουγιά από κάτω. Και αχ, μάνα. Περνάει ένα, το βλέπει ύποπτο. Το βλέπει ύποπτο. Λέει, φύγε ρε, θα σε φάω. Και είναι Ολυμπιακός μου. Σε είδα για ύποπτο. Ήποπτο. Σε είδα για ύποπτο. Δεν είναι καλή περιοχή. Βράδυ μην πα. Ναι, αμάξι μην αφήσει εκεί. Τσάντα μην κουβαλά. Τι θα κουβαλάς ρε Κώστα, μόνος θα πας. Εντάξει. Τίποτα, ούτε ένα παγούρι νερό δηλαδή θα σε πάνε. Είναι προτιμότερο να κατέβεις με το πούλμαν και μην πας στο πεδίο του Άρεως να κατέβεις. Με το πούλμαντό. Με το πούλμαντό. Μπράβο. Τέλα Θεσσαλονίκη θα πας στην πιο μπροστά στάση, πιο πίσω που είναι. Καλύτερα, πάρε και ένα ταξάκι ένα αυτό να είσαι σίγουρος. Δεν πας πεδίο Άρεως ειδικά το βράδυ. Δεν πας δηλαδή πεζός, ε. Όχι, δύσκολα είσαι. Εγώ δεν πάω. Σφιχτοί είμαστε για παιδιά. Θα πάει με τον Αριανό από την Αθήνα, με περίμενε. Εντάξει, άλλε άκρε τώρα εκεί. Είχε άκρε αυτό εκεί. Δεν πα τώρα. Δεν πει ξεβράκοντο. Όχι. Ποτέ. Όχι. Ξεβράκοντο δεν πα πουθενά. Δεν πα εκεί ποτέ. Ραπτό αβρε τι έγινε, πάει για πρωτάθλημα. Είπα ο Κάρα και ο Κόρα και η Κόρα και στιμήθηκαν τα παλιά. Απευθεία κόκκινη στον Μπέρτο έγινε η δεύτερη κίτρινη μετά από υπόδειξη του βοηθού. Ανύπαρκτο τον πέναλτι Βαρέλα. Δεν υπάρχει επαφή και έχει κολλημένο με το πόδι. Κίτρινη στο Γιαννούλη γιατί δεν δόθηκε. Και πού σε ράπτει την κολάρα ο Κουλούρης, λέει. Έχει βάθος ο Πάο Κρέ. Αστέρα εδώ είναι βοράς, εμείς θα σε. Ναι, και εσύ θα προσκυνάς. Κοίταξε. Κοίταξε τώρα να σου πω πέντε πράγματα. Εγώ στο πρώτο ημίχρονο είδα ένα Πάο και έτριβα τα μάτια μου. Τα έτριβα. Ξηροφθαλμία έχω καμιά φορά. Τα έτριβα, έκλαιγα. Σηκώθηκε το καφενείο. Έγιναν ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Μας άρεσε αυτό που είδαμε. Μπήκε μέσα ο Πάο. Κατακτητικά, πρέσαρε ψηλά, πλευροκόπησε κάθε τι πάσα έδωσε, έγινε τη μουρλή στο κάγκελο. Και έβαλε και τα δύο γκολ. Ο Κουλούρης, πρόσεξε να δεις. Ο Κουλούρης τα γκολ που κάνει είναι ίδια του Κλάους. Δηλαδή πρώτη επαφή. Εντάξει, δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή Κλάους μπαίνει, Κλάους βγαίνει. Είναι ένας φορμανισμένος Κλάους αυτή τη στιγμή ο Κουλούρης που μπήκε. Σωστά τα λες. Ναι. Δεν είδαμε να έχει κεφαλιά, δεν είδαμε να έχει τρίπλα, δεν είδαμε να έχει ταχύτητα, έχει την εκτέλεση. Τον πρώτο χρόνο. Πρώτο χρόνο, πολύ ωραίος,
κτλ. Αυτό δεν θα πει τώρα ότι εσύ έκανε μεταγραφή σεντερφόρ εκ των έσω. Μην διαβάσω αύριο φόρ εκ των έσω κτλ. Φυσικά και είναι καλό να υπάρχει ένα που να τα παστελώνει μέσα στην περνάνε, να έχει σεντερφορίσια κίνηση κτλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα κάνει τα γκολ ο ΠΑΟΚ. Είναι κλαουσίσια γκολ. Κλαουσίσια γκολ. Μικρή αίμα. Ναι, κλαουσίσια γκολ. Το δεύτερο ήταν φοβερό. Φοβερό. Το πρώτο ήταν η βλακεία του τερματοφύλακα που αποκρούει την μπάλα. Στο πέναλτι την έστειλε. Ναι, στο πέναλτι κτλ. Το πρώτο ημίχρονο διαιτητής ήταν άψογος. Στο πρώτο ημίχρονο, άψογος. Θα μπορούσε να δώσει ένα μπέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ με τον Τζαβέλα που δεν ήταν για μένα. Αν ήθελε να το δώσει, το έδινε όμως. Ο Τζαβέλα επάνω. Σε ποιον είχε πάει εσύ. Στο Φαρίνι είχε πάει, στον Ιωαννίδη. Σε ποιον σε είχε πάει. Ναι. Σε ποιον είχε πάει. Στο Βάμβαλη που δεν θυμάμαι, σε ποιον είχε πάει. Τσιλιανής. Δεν ήταν Κώστα. Δεν ήταν. Λοιπόν, ο Μπέρτος είναι απευθείας κόκκινη. Δηλαδή ο Μπέρτος, εκείνος ο ασχημάντρας, να πούμε, με τα δόντια τα, ναι, ναι. Τα έξω αυτά κτλ. Πάει εκεί στον Κρέσπο, πήγε. Του τραβάει μια με τις τάπες. Αυτό είναι απευθείας κόκκινη κάρτα. Σκαριά στα πλευρά, ναι, ήταν. Δεν είναι κίτρινη κάρτα. Αυτό είναι κόκκινη απευθείας. Κάρτα. Εντάξει, είχε κίτρινη, δεν είχε κίτρινη, είναι κόκκινη κάρτα. Από εκεί και μετά, και έχει κάνει το 2-0. Έχει πάρει ο Μπέρτος κόκκινη κάρτα. Μπαίνουν αυτοί, διαμαρτύρονται. Ο Χάβος έχει γίνει σαν τη θιά μου τη Μαρίτσα πριν πεθάνει, να πούμε, με εκείνο το βλέμμα, να πούμε, έχει δει το Θεό, να πούμε, έρχεται να την πάρει. Αυτό το απλανές στο βλέμμα, να πούμε. Μια Big Bubble του είπε, να πούμε. Δεν ξέρω γιατί το βλέμμα του Χάβου είναι απλανές. Φτες ΠΑΟΚ που έχεις Μπίζεσβαρ, Τζαλμά Ροντρίγκες, το Κουλούρης τέταρτος. Εντάξει. Να βγάλεις μια κόντρα επίθεση και να κάνεις το 3-0. ΠΑΟΚ. Μπλέκεις, να πούμε. Χάνεις το κέντρο πάλι. Με 10 αυτοί, 11 εσύ. Περιμένω από τον Μπίζεσβαρ να πατήσει μια φορά περιοχή. Να πέσει πάνω, να πούμε, στον Ιγκλέσιας, ο οποίος είναι μαζί με τον Τζουκαλά δύο αμυντικά χαφ, τα οποία είναι ο ένας 37 χρονών. Εμένα μ' άρεσε ο Ιγκλέσιας. Καλώς. Είναι 37 χρονών και ο Τζουκαλάς δεν κόβει. Ούτε με βαλέ. Δεν κόβει ο Τζουκαλάς. Και έχεις και τον Φαρίνι, τρίτον, δεν κόβει κανένας. Τι γίνεται εκεί, Κώστα? Δεν κόβει κανένας. Εκεί λοιπόν, εκεί έπρεπε να κάνεις το 3-0. Σε βάζει λοιπόν μετά εκεί ο Αρετόπουλος. Σε κάνει μια αναμπουμπούλα. Σε βάζει μέσα στα δίκτυα. Αλλά το να σε βάλει μέσα στα δίκτυα, του δίνεις δικαίωμα. Δηλαδή αν αύριο δεν ξέρω τι θα γράψουν τα site. Φτες ΠΑΟΚ, φτες. Ναι, φτες. Δεν ξέρω τι θα γράψουν τα site και τα πρωτοσέλιδα, ούτε με ενδιαφέρει. Εγώ θα πω το δικό μου πρωτοσέλιδο και το δικό μου, τη δικιά μου άποψη. Του δώσε δικαίωμα να ελπίζει. Ελπίδα του έδωσε. Ναι. Τη γύρισε ο διαιτητής στην πλάκα. ΠΑΟΚ χτες του δώσε το δικαίωμα. Το ότι αυτός τώρα δίνει τον πέναλτι εκεί. Θα μου πεις, δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Ψάχνουμε να βρούμε πού έγινε τον πέναλτι. Το έδωσε όμως, ρε Κώστα. Ναι. Γιατί το έδωσε? Γιατί πάει ο Κανιάς, κάνει ένα φάουλ, δύο φάουλ, τρία φάουλ. Ακούω, είναι λέει μπολντόκο Κανιάς. Είναι να πούμε πιτμπούλ ο Κανιάς. Πιτμπούλ ή πιτμπούλ με σαρμαδάκια τώρα. Είναι τι να είναι? Πούμε, ξέρω, ροντβάιλερ ο Κανιάς. Ο Κανιάς είναι σαν το σκυλάκι το δικό μου τη μήνυ. Τρώει ένα κόκαλο μισή ώρα και δεν μπορεί να το φάει. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κανιάς. Μεγάλο πρόβλημα είναι ο Κανιάς. Εντάξει. Μεγάλο πρόβλημα είναι και ο Μπίζεσβαρ. Αφήστε τώρα που παίρνει την μπάλα και τη δίνει και την παίρνει και τη δίνει. Ξέρει μπάλα κτλ. Εγώ περιμένω από τον Μπίζεσβαρ να πέσει πάνω στον Κουρμπέλι, να πέσει πάνω στον Ικλέσιας, στον κενό χώρο και να μπει μέσα. Ανάθεμά με αν μπήκε μέσα ο Μπίζεσβαρ 45-50 λεπτά, 10 εναντίον 11. Οκ. Okay. Οκ, okay, boys. Αυτά έχω να πω εγώ για το συγκεκριμένο μάτς. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Με πρώτη, δευτέρα, τρίτη 6.000 στροφές 500. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος με παραπάνω παίκτη εσύ σου παίρνει το κέντρο. Δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η δεύτερη, δεν είναι η τρίτη φορά που σου παίρνει το κέντρο. Δεν είναι η πρώτη φορά, η δεύτερη, η τρίτη που σου παίρνει το κέντρο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Θα βρεθούν Αρετόπουλοι, θα βρεθούν από την άλλη μεριά διαιτητές. Θα βρεθούν μέχρι να γίνει η παράγκα, ξέρω, με τα 50-50. Δεν θα δώσεις δικαίωμα. Δεν θα δώσεις δικαίωμα. Τώρα, το άλλο που έχω να πω είναι ότι έμπλεξε ο ΠΑΟΚ με την αλλαγή του Κρέσπο. Έμπλεξε ο ΠΑΟΚ με την αλλαγή του Κρέσπο. Γιατί πας και μπλέκεις εκεί με τον Κίτσιου, ο οποίος αμυντικά δεν το έχει. Με και τίποτα. Και τον βάζεις από την άλλη την πλευρά. Να πω, βάζεις το Μάτο αριστερά, τον Κίτσιου δεξιά. Ξέρω εγώ, που έχει τον Τζιλιανίδη που είναι φλόρος. Τον έβγαλε. Έφερε τον Τζαβέλα όμως, ναι. Σέντερ μπακ μετά, γι' αυτό εκεί πέρα έγινε. Η αλήθεια είναι
ότι η κίνηση που πρέπει να κάνεις είναι ότι θα βάλεις τον Τζαβέλα αριστερό μπακ, πετάς και το Μαλεζά με τον Βαρέλα, το Μάτος δεξί μπακ, φτιάχνεις μια τετράδα πάρα πολύ ωραία. Και μετά στο ημίχρονο, πας στον Τζαβέλα και του λες: ρε Γιώργο, συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αλλά έπρεπε. Έπρεπε να πούμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πρέπει εμείς τώρα να τα βολοδέρνουμε από την πλευρά εκεί αριστερά, να μπαίνει να πούμε ο Τσουκαλάς και ο Καλτσάς εκεί να μπλέξω με τον Κίτσου και από την άλλη μεριά. Γιατί να μπω, ρε φίλε, στη διαδικασία να πούμε. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει τώρα. Να μπω εκεί πέρα μέσα. Να κατεχτυπήσουμε εκεί πέρα. Μετά. Βγάζει το Ροντρίγκες, βάζει εκεί το Μιστακίδη. Εντάξει, αυτή η λέξη. Εκείνο το οποίο είδα εγώ είναι ότι Μπίζεσβαρ, Σακχόφ, Κανιάς χάσαν το κέντρο από τον Ιγκλέσια, τον Τζουκαλά και τον Φαρίνι και αργότερα τον Μάσα. Και ήμασταν παραπάνω παίκτες εμείς. Αυτό το βιολί δεν την πλήρωσε με τον Πανετολικό. Το γλίτωσε με τη Φιωρεντίνα. Πολύ ωραία ο Ίβιτς, το κοούτσαρε το έργο. Πολύ ωραία. Πολύ καλός. Ναι, αυτό το έργο όμως επειδή είναι τσίμα τσίμα οι βαθμοί, πρέπει να το δείτε, να το διορθώσετε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι επίθεση, το ΠΑΟΚ ήταν να τον χαίρεσε. Στα πρώτα 30 λεπτά ήταν χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή, τι θα μπει χάρμα οφθαλμών. Η πίεσή του, το passing game του, το γρήγορο. Οι αντεπιθέσεις του σε μια άμυνα τετράδα που βγήκε ψηλά. Τους διέλυσε. Τους διέλυσε. Μου θύμισε τη Λίβερπουλ στα πρώτα λεφτά με την Τζέλσι, που λέμε είναι για 4 γκολ, και στο τέλος η Τζέλσι μειώνει και δίνει ελπίδα. Έτσι είναι ίδιο το μάτς, αυτό εδώ πέρα. Καρμπόν βγήκε, ναι. Βγαίνει καρμπόν το μάτς. Είναι αυτό το μάτς, σου 2-0 με 10 παίκτες, δικαιότατη αποβολή είναι απευθείας κόκκινη. Δικαιώνεται ο διαιτητής. Ωραία. Δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ στο πέναλτι που δεν είναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν, σφύριζε εις βάρος του ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, αλλά και εσύ, ρε ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί ο Κανιάς να είναι σε τέτοια φάση, φάουλ στο φάουλ, βαρύς, να πέσει, να μην πέσει κτλ. Έχει πρόβλημα εκεί. Ο Σαχόφ δεν τραβάει. Είναι πρόβλημα εκεί. Ο Μπίζεσβαρ δεν μαρκάρει. Αλλά όταν έχεις την μπάλα και την γυρνάς, μπες Μπίζεσβαρ μέσα, πάντα την περιοχή, η φτέρνα σου, να την πατήσεις την περιοχή. Έχεις αργό κέντρο άμυνας. Έχεις γέρο αμυντικό καφ. Πάτα τίνα. Κάτω 3-0. Για μην έχουμε λεξοτανίλ. Τα βόρκα και τα βόρκα. Μπράβο, Κώστα. Στο καφενείο. Πάω και σε 3-0. Πότε είμαστε στο καφενείο. Μα εκεί είμαστε. Ναι, στο 65 είχαμε. Έτσι. Κώστα, ναι, το ίδιο έργο είδαμε. Το ίδιο προβλέψιμο έργο. Δηλαδή, ας σου δώσω ένα παράδειγμα. Πώς πας εσύ Κυριακή μεσημέρι στη Συμπεθέρα. Ρε Παπαμπρίζα, θα μαγεύσει ο Μπίζεσβαρ. Αλλά εγώ δεν θέλω να μαγεύσει δίνοντας την μπάλα και δεν ακολουθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν το θέλω εγώ να μαγεύσει με πασούλες και αποτεωνίστικο ποδόσφαιρο. Δεν το θέλω ο Λούκας. Το κατάλαβες. Ο Κρέσπο, το παιδί καλά τα πήγε, βγήκε να πούμε. Το Κίτσιου τι το θες. Τι μπλέκεις εκεί. Έμπλεξες. Διάλεξες. Τι μουσικάρες παίζει αυτός ο Μάουτεν Τζον Χίλινα. Λέει Γεωργίου, λέει. Για πες. Βάβεις τα μαλλιά σου. Όχι. Είχα πάει ένα σαμπουάν το οποίο ανοίγει. Είσαι βλάκας, ρε φίλε. Ανέβαβα τα μαλλιά μου, θα είχα φτιάξει και τα δόντια μου. Δεν τα φτιάχνει, φίλε. Τα δόντια είναι σήμερα κατεθέν, γι' αυτό δεν τα φτιάχνει. Πουλάει πολύ έτσι. Πόσες, φίλε. Τρεις. Πάντως 10 λεπτά πριν την έναρξη του Ηρακλής Ολυμπιακός κλείδωσε κάθε στοιχηματισμός για την ομάδα του κυρίου Κόκκινου, η οποία όταν έχετε άσο ημίχρονο διπλό τελικό σε άλλες ομάδες, γελάει ο Κόκκινος. Ρε τίμια η ομάδα μου, τίμια η ομάδα σου, ρε ταγάρι. Έχουμε τα κρούσματα των κόκκινων. Υπερβολικός τζίρος στην ανατροπή, αυτά πρέπει να τα ψάξει ο κύριος Θωμαίδης, ναι, με τους δικαστάς. Με τους αξιότιμους κύριους δικαστάς. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε με αυτόματη επίσημο φίλημα δαχτυλιδιού. Μάλιστα. Ραπτόσα, βρε, τι έγινε. Λοιπόν, μηνύματα. Λέει, πες μου αν διαφωνείς. Ο Γλύκος, ο πιο φορμαρισμένος τερματάς της Λίγκας. Για να θυμηθώ, ναι. Τζαβέλας, καλύτερο αριστερό στόπερ. Μ' αρέσει και ο άλλος ο Ιησούς Χριστός της ΑΕΚ.
Ο Τσικρίσκι. Τσικρίσκι. Μ' αρέσει. Αλλά θα συμφωνήσω. Καλύτερο δεξί μπακ Μάτος. Δεν άσχημο στον Γκάλο τη ΑΕΚ. Πιο πολύ Μάτος. Πιο πολύ Μάτος. Πιο πολύ Μάτος. Είναι φοβερή μεταγραφή. Σιμιρότ καλύτερο εξαροχτάρι. Ναι. Σαν τον Ροντρίγκες εξτρέμ δεν υπάρχει. Εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή φορμαρισμένος. Πυραυλάκι είναι, πυραυλάκι. Είναι τουρμποκίνητος. Άρχισε να θυμίζει Βιερίνια. Είδες τη σου αμόλυσε πάλι από τα 30 μέτρα. Έχει φτιάξει το σου του Ογκάρι. Ναι. Τον είδες που συγκλίνει και μπουκάρι. Ναι, φίλε, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Κώστα, εγώ αυτό. Νομίζω. Ο Τζαλμάς δεν είναι. Ο Τζαλμάς. Ο Τζαλμάς. Είναι Σταύρος Τζαλμάς. Τζαλμάς. Ναι, 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 ναι. Δεν, δεν είναι. Κώστα, να πω κάτι για τα χαφ. Ο Τζαλμά Κάμπο, ο Μπίσες Βαρκανίας και αυτό ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Στόπερ Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Ναι. Μετά το 65 είναι σαν το 9-11 που ανεβαίνει στο χώρο Πεύκα. Δεν μπορούν καθόλου. Ο Βαρέλας, ναι, δεν μπορούν. Κρέσπο ναι. Μάπα. Ναι. Αυτό με είπε του καλού και συμφωνώ απόλυτα. Ναι, η καλή είναι αυτή που είπε. Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και ο Πάοκ έχει το ίδιο έργο κάθε αγωνιστική. Κάθε αγωνιστική του στο 65 και μετά του κάνει θρίλερ. Κρεμάει, ρε. Κρεμάει, ναι. Τι είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά. Κοίταξε να δει τώρα. Κρεμάει. Δεν έχει όμω μυϊκό τραυματισμό, οξύμορο. Δηλαδή δεν έχει φλάσει, δεν μπράβο, έχει. Τίποτα, μπράβο, τίποτα. Ναι. Πώς το ναι, αλλά κρεμάει. Αλλά κρεμάει, ρε Κώστα. Θέλω να πρέπει να ρωτήσουμε τον γυμναστή, γιατί καλέ κρεμάτε. Ναι, αλλά κρεμάτε. Κώστα, με τη ναι. Νίκη όλα καλά, έτσι. Πάω με μπουγάτσα, σε βλέπω σαν την Μπάρτσα. Ναι. Κουλούρι με κακάο, σε βλέπω σαν Φαλκάο τώρα. Ναι, ναι εντάξει. Εντάξει. Τώρα λένε πολύ. Πάει ο Κλάους, η απάτη, φωνάζουν, ξέρω εγώ. Ο Κλάους έχει εφιάλτες νομίζω σήμερα. Πολύ στεναχώρια πρέπει να τράβηξε το παιδί. Δεν ξέρω. Εγώ το είδα στο πανηγυρισμό του Πάγκου τον γκολ, δεν σηκώθηκε ο χιλικός στο δεύτερο γκολ του. Δεν σηκώθηκε. Του Κουλούρη. Δεν σηκώθηκε. Δεν έκανε χειροκρότηση και. Έτσι απλά. Απλά. Είναι ο παδός γι' αυτό. Κώστα. Δεν ξέρω. Εκεί ρε Κάρο, η θέση στο Πάγκου νομίζω θα είναι. Σαντουίτς τρως. Σαντουίτς, βέβαια. Σαντουίτς. Σαντουίτς. Σαντουίτς τρώω. Ναι. Θυμάσαι, εσύ και πιο μικρός. Οι γιαγιάδες τι σάντουιτς μας κάνανε. Μπαμπάτσικα. Τρανά τα λέγανε. Ναι. Μπαμπάτσικα. Τότε είχε σαλάμι αέρος, μουρταδέλα, ναι. Μας κάνανε με μουστάρδα. Τι βάζανε. Ψωμάκι αυτό το που ανοίγει στα δύο, ξέρω εγώ, ναι. Και τα λοιπά. Λουκάνικο βραστό. Βραστό, βραστό. Ναι. Εμείς όμως έχουμε τα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκες της πόλης. Και όχι μόνο, στις καλύτερες τιμές που έχετε δει. Δοκιμάστε τα συνταγείων πάντων 28 ή τηλεφωνήστε να τα παραγγείλετε στο 231-0510-045. Παραγγέλνεις δύο βαβάτσικα, όχι βαβάτσικα, μπαμπάτσικα. Μπαμπάτσικα. 5 ευρώ. Και τα συγκρίνεις σε μέγεθος και τιμές και ποιότητα βέβαια, γιατί για τη γεύση είναι το πρώτο προσόν. Το μέγεθος έπεται της όλης ιστορίας. Τα μεγαλύτερα σάντουιτς στην πόλη, στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους εχορταίνει, μια μπουκιά τους ετρελαίνει με τη γεύση του. Τρως δύο αν μπορείς και πληρώνεις το ένα. Τρως τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις κανένα. Πού? Στην Αγίων Πάντων 28 είναι πρόκληση και πρόσκληση από το φίλο μας το Σάκη, ο οποίος είναι εκεί ο μάστορας της ιστορίας. Το ξεκίνησε δειλά-δειλά και οι πελάτες ζήτησαν τον μπαμπάτσικο και άλλαξε και ονομασία. Από τέλειο έγινε μπαμπάτσικο. Πού να φας ρε Κωνσταντρία, εδώ το ένα πολύ δύσκολα κιόλα. Άκου εδώ. Για πάμε. Καμιά 200 μέτρα πάνω από το πεδίο του Άρεος είναι ο κεντρικός της θύρας 13, το γνωστό τριώροφο. Έλα να κεράσουμε καφέ και να σε προσέχουμε. Όπα. Και προστασία κύριος Κώστας. Θα πάμε τον Καρατζαφέρη που είναι και δικός τους. Μ' αρέσει. Ο Γιάννης. Α, και σε συνέχεια της πρόσκλησης για καφέ πάρε. Και κάτι που ίσως δεν ξέρει, ο εγγονός Αλεφαντού είναι στη θύρα 13. Ο Νικολάκης. Τα διαμάντια. Τι διαμάντι μου στείλες Βασί. Εγώ θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω. Θα πω ο εγγονός έμαθα καλός παίκτης εκεί, αδύνατος αυτός και τα λοιπά. Αλλά με είπαν ότι βγήκε Παναθηναϊκός. Ελά ρε Κωστάκη. Μήπως είναι σαν τον Αεράτο. Σαν τον Αεράτο το Βαγγέλη. Φαντάζεσαι να έχει πάρει αυτόγραφο από τον. Πώς το λέμε τον διαιτητή, τον Δούρο. Να του πάει στο παππού του τέτοιο, ξέρω εγώ, το αυτόγραφο. Είχαμε αριστερό μπακ. Είχαμε αριστερό μπακ και δεν το ξέραμε, για τον Κρέσπο λένε. Ναι. Καλοί κουλούριδες και οι Κλάος, οι Αλμέιδες και οι Καρντόσι. Μπέρκ, φίλε, δεν έχει κανένας. Λέει σωστά ο 4. Τι διαμάντι μου στη Βεσ, Βασίλη. Αχ, Βασίλη. Τώρα το πει καλά. Τα ματς φέτος, 7 γκολ και 4 ασίστ, ρε φίλε. Λέω Βάζελος 4-31. Τι να λέμε τώρα, ο τύπος είναι άλλο επίπεδο. Ο μόνος φορ που παίρνει μάτς μόνος του και κάτι ακόμη. Την ενδεκάδα αυτή του ΠΑΟΚ, αν πάρω 3 κόρνερ και 2 φάουλ έξω από την περιοχή, ένα γκολ θα του βάλω, λέει. Ύψος και δύναμη δεν υπάρχει, ρε φίλε. Φρουτ, φρουτ
και αρώματα. Αυτό σωστός το έκανε πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε πολύ ωραία ερώτηση ο Κώστας ο Πετρωτός, ο ρεπόρτερ ο δικός μας εδώ, μέτρος προς Μετρόπολης και. Μπράβο, στο μάτσι Φιωρεντίνας, ναι. Λέει ρε φίλε, βουλιουκλάκιδες είμαστε. Ναι. Κοντοί είμαστε, λέει. Δεν πηδάμε. Και το παραδέχτηκε και ο. Ο Βλάντα, ναι. Ο Βλάντα σου λέει: βάλα ένα κόφτη ακόμα, έβαλα και ένα τρίτο στόπερ. Δίκιο, έχει δει ότι το ταβάνι μου είναι χαμηλό. Ναι, γιατί ο Βαρέλα είναι ψηλό. Ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι αυτό. Τι είναι. Είναι για του Μαϊάμι Χιτ είναι αυτό, δεν είναι για μπάλα, Κώστα. Το βλέπει λίγο. Είναι. Το Βαρέλα, Για τον είδα, ναι. Είναι πίβοτ αυτό, δεν είναι για να παίζει. Είναι λίγο. Απλά ούμπλα. Είναι. Το βλέπω πολύ. IQ 0. Δεν ξέρω για IQ, αλλά πολύ. Πολύ σφιχτό τον βλέπω, ναι. Πολύ δεν στρίβω. Δεν στρίβω γλου. Ναι, είναι άλλα επίπεδα. Ναι. Δεν είναι αεράτος όπως λέει ο μεγάλος Αλέφας. Δεν είναι αεράτος. Δεν είναι αεράτος. Δεν είναι ας πούμε. Ναι, είναι στυλ Τζιόλι σε στόπερ. Βαρέλα προς πύργο ελέγχου να στρίψω, ρωτάει. Του λέει ο πύργος ελέγχου, στρίψε αγόρι μου τώρα. Ναι. Με τέτοια, με αίτηση στρίβει. Γι' αυτό έχουμε θέμα. Αργύλιο. Πολύ. Ναι. Και είπαμε μετά το 65. Του Κανίας με το Μούση σαν άστος αυτούς, 9-11 ναι. Πεύκας Βεστοχώρη, άστο, δεν. Κανίας. Όπω χαίρεται ο Τζιόλης έφυγε, ρε. Όχι, δεν έφυγε ο Τζιόλης. Μεγάλη μαϊμού είναι ο Τζιόλης. Σου λέει ο Κανίας άλλα 2-3 μπάτς. Σιγά σιγά θα αναγκαστούν να με φέρουν πίσω. Τι με φέρανε Βασίλη. Όχι Μπολντόκ είναι. Όχι Ροντβάιλερ είναι. Πιτμπολ είναι. Μπολ με σαρμάδες είναι. Κώστα τι μας φέρε. Η Μίνη είναι ρε. Η Μίνη πιο κοντά παίζει. Κώστα εγώ πιστεύω ότι το χειμώνα το Γενάριο ο Σαββίδης θα βγάλει πολλά λεφτά με τον Ροντρίγκες. Άκου να δεις ο άλλος τι ξέρει. Τι ξέρει. Ο Βασίλης από το κέντρο. Αγιανός δεν είναι. Ωραία μάλι. Ο εγγονός Αλέφαντου ακολουθεί την οικογενειακή παράδοση του παππού του. Άλλωστε, ο παππούς του έχει παίξει στα τσικό του Παναθηναϊκού. Έχω άδικο. Όχι, δεν έχει άδικο. Ο Αλέφας έπαιξε στα τσικό του Παναθηναϊκού. Σου ήταν γειτονιά του εκεί. Εξάρχεια. Ναι, αλλά το έκρυψε, δεν το ομολόγησε. Ελά το. Δύο πράγματα λέει, μην πεις. Το ένα το είπανε οι άλλοι ακροατές. Δεν το είπαμε εμείς. Μην λες ότι έχω δει τον Κούγια. Τον είχε πλακώσει, ρε φίλε, πριν 30 χρόνια στο Μακεδονία Παλάς. Γιατί είχε πει εναντίον του κουλούρι ο Κούγιας. Του Κίμωνα. Ο κομματόσκυλο ο αλέφαντος. Πες για τον Κίμωνα. Για τον Κίμωνα. Αυτός που έβαφε τα μάτια είναι ο Κίμωνας. Ναι, ναι. Βαψωμάτιας. Βαψωμάτιας. Ναι. Εξαιρετικός κύριος. Εντάξει, εμεί σοσιαλιστικά εδώ οφείλουμε ένα ευχαριστώ. Έτσι. Ο Κουλούρης στον ΠΑΟΚ. Το Πασόκ στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης βλέπω έχει φτιάξει καλές σχέσεις με τον κύριο, όπως το λένε, το Μουσάτο του. Το καλογρίτσανε. Το καλογρίτσανε. Τον υπουργό, ρε. Ο κύριος Κοντονής. Ο κύριος Κοντονής. Καλή πύρης Κοντονής, καλή σχέση. Βέβαια. Γιατί. Ναι. Αφού Κώστα το έχουμε δηλώσει. Ανάσταση πόλη. Μπριγιάν Κώστα, το γυαλίζω το πριν. Ανάσταση πόλη. Που σου είπα, πήραμε και άδεια τώρα. Ναι, ναι. Η κυρία. Ο μεγάλος. Η κυρία, πώς τη λένε. Η Καρυπίδη. Η κυρία. Έτσι. Δύο κυρίες έχετε στον Άρη. Την κυρία Καρυπίδη. Και δύο κουμάντου κάνουν. Τα συμμαζέψανε, φίλε όμως. Ναι. Πώς τα συμμαζέψανε οι γυναίκες. Είναι δυνατόν οι γουρουνάδες να κάνουν κουμάντο. Δαμιανίδηδες, σαουρίδηδες. Στον μπάσκετ του Άρη. Είδε στο Αφάνκατε, γεμάτο. Ναι. Και να πάρει την ομάδα κυρία Τζόρτζια. Το Νικ Γκάλι Χολ, φίλε Κώστα. Χολ. Έτσι. Και οι άλλοι γουρουνάδες διώξανε. Τους παράγοντες όλους πήραν την ομάδα, τη διαλύσαν την πίνα γάμα εθνική γουρουνάδες. Ναι. Ήρθε η κυρία Καρυπίδη. Δεν τρέπεστε λίγο ρε, να έχετε γυναίκα μεγαλομέτωχο ρε. Όχι, κυρία Καρυπίδη. Δεν τρεπόμαστε. Σε σένα το λέω, δεν τρέπεστε. Όχι, δεν τρεπόμαστε. Θα πηγαίνουμε σκαρπίλου στριγκιά σπρικάλτσα τώρα. Είναι δυνατόν. Γιατί να μην πηγαίνουμε. Γυναίκα μεγαλομέτωχο στον Άρη τη Β' Εθνική. Η κυρία Μεγαλομετόχου. Κυρία Μεγαλομετόχου, αλλά μόνο το τζιμπούρ πλήρωσε η κυρία. Από ό,τι έμαθα εγώ. Εθεάθηκε σε γνωστό φίλο μας μαγαζί, έτσι. Σε στο γνωστό μαγαζί του Καραβόμπη. Μπράβο, τη σειρά σου. Κύριο Καραβασίλη. Καραβασίλη. Τον είχα συμπαθεί εγώ στο δημοτικό. Ναι, το ξέρω. Το σήκωνε η δασκάλα να πει μάθημα. Κάτσε του λέει. Τα ξέρει, μπράβο, μπράβο. Δεν καταλάβει τίποτα. Δεν καταλάβω το πνεύμα σα. Φάει κάτι φέσκια ο Καραβασίλη από τον Άρη. Ναι, ναι, τα έχω μάθει. Εκείνο ο Τόνι Κάλβο 10 πόντου ψήλωσε εκεί στα τραπέζια να τρώει. Βέβαια, ο Τόνι. Πάει Τόνγκα, ο Νετούλη. Τα θυμάσαι. Ο Χαβιτούλη τρώγανε καλά εκεί. Πήγε ο Καραβασίλη να πληρωθεί μετά. Τίποτα. Τον βάλαν στο άρθρο 99. Κώστα, ξέρει πώ πήγε. Τι γίνεται. Ξέρει τι τράβηξε όπω πηγαίνει η Δέσποινα στη Λιανοπούλου να πάρει αύξηση όταν νίκα Μαριέρα
κεφαγιάγυρο. Αχ, Βασίλη. Αλλά τώρα έμαθα, πήγε ο Αλγερινός εκεί, ο Ραφίκ, ο Τρομοκράτης. Και πλήρωσε Αρζάν Μπαγκουή μόνος. Πήρε 60 προκαταβολή. Πήρε, γι' αυτό θα να σου πω. Είναι αλήθεια ότι τα πήρε, λες. Γιατί άλλοι συμπαίχτε. Πολλά τα λεφτά. Μην του πληγώνει, γιατί ακούει ο μπαμπάς του Διούδη την εκπομπή. Του Σοκράτη. Ναι. Και ο Διούδη δεν πήρε φράγκο. Κατάλαβε. Δεν πήραμε σκουμπρίκα μισθό δηλαδή. Δεν τα δώσαμε. Τον βλέπω τον άλλο μήνα. Είναι στη γειτονιά 2-3 οι οποίοι ψάχνουν τα σκουπίδια. Στα Ιθεράπη, εγώ πιστεύω, το Συσίτιο θα έρθουν πολύ. Λε. Ο Διούδης ήταν Ιθεράπη, Συσίτιο. Έχει όμως. Έχει ο κόκκινος άκρας, θα βολέψει την κατάσταση. Ο αδερφός, ο φίλος, ο κουμπάρος μου. Ο Πάτερ Γιώργης. Άμα έρθει και σου ζητήσει λεφτά, δεν θα του δώσει. Αφού είπε καλά, του είπε, δεν του δίνω. Ναι. Δεν του δίνω. Φράγκο δεν δίνω. Δεν του δίνω. Όχι, δεν του δίνω. Θα σε στείλω στο λογιστήριο. Δεν μου λες άλλο. Έλα σου πω. Η Ρακλάρα πώς την είδες? Η Ρακλάρα φιλότιμη ομάδα. Ήταν για λύπηση. Φιλότιμη ομάδα, αλλά. Στεφάνε, για λύπηση. Τους λυπήθηκα ρε Κώστα μετά. Εντάξει, για ενέρεση. Πήγε. Χάρηκε λίγο ο λαός, έκανε, έρανε μετά εκεί. Τα παιδιά εκεί μέχρι το 60 κι αυτοί. Ναι. Παρέδωσαν πνεύμα, παρέδωσαν πινακίδες, παρέδωσαν σπίτια, έμφυα, όλα τα παρεδώσανε. Δεν μπορούσαν ναι, τα παιδιά. Εδώ ο Τσόρι, 36-37 χρονών σειρά μου που είναι, τους έπαιξε μπάλα. Δηλαδή τους έφτιαχνε σπριν δεκαράκια, κουσαράκια και τους περνούσε. Το Τσόρι ήταν στη βροχή, πώς το είδε. Κώστα. Τον άλλο τον Κολαρά, τον Μπάρτο, πώς το είδε. Κώστα. Ο έκλεγε ο Αλέφαντος. Εκείνος ο Σεμπάσα, τον Γουίλφριντ Μπονί είναι εκείνος να μου χαμηλοκόλλει. Καρντός, όπως τον είδε. Δεν υπάρχει Καρντός. Δεν υπάρχει φέτος Καρντός. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει. Να το ματιάξω, να το ξεματιάξω. Δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω. Ποιος θα το πάρει. Ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, αυτός ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πρωτάθλημα. Δεν πες ότι δεν παίρνει, εντάξει. Ποιος θα το πάρει. Για μένα, όπως τη βλέπω, η ομάδα θα το πάρει Παναθηναϊκός αντικειμενικά, έτσι. Σπεκτικά αντικειμενικά. Σαν Αριανός, ποιος θες να το πάρει. Σαν Αριανός, εγώ θέλω να το πάρει ο μεγάλος Βαγγέλης, να πούμε πάλι. Έχω φιλήσει το δαχτυλίδι επίσημα. Με το έχουν πει, δηλαδή, μου ανάμεσα. Το έχουν χρεώσει. Ναι. Θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι. Σουρουκλίμε, άστρικλίμε. Φοβάσαι, μην το πάρει. Βάλε Γιάννη τα σλουρπ. Ο Πάοκ, σαν ομάδα, αν το πάρει, θα στεναχωρηθείς πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα θα πολύ. Το όχι, θα το ετυλογήσω, ρε Κώστα, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Γιατί ρε φίλε. Όταν παίζει Άρης Ολυμπιακός στο κύπελο και βάζει γκολ Ολυμπιακός και σηκώνονται όλοι οι Παοξίες και πανηγυρίζουν. Γιατί λένε, έχουμε το μεγαλύτερο εχθρό τον έχουμε εμείς, είναι οι Ολυμπιακοί. Και χαίρεσε στον γκολ του Ολυμπιακού επί του αραιός μας. Πάλι ντόπια ύφερα. Τι ξέρεις, α? Ναι, εντάξει. Αφού επίσημος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Ναι. Βάζει ο Ολυμπιακός γκολ στον Άρη. Ναι. Και όλοι οι Παοξίδες χαίρονται. Ζητοκραυγάζουν, γεμίζουν, λαοπλημμύρα, οι πλατείες, ο κόσμος, χαμός. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο άλλος στην Αθήνα. Το, του άρα σύμμα. Είσαι επίσημος να πούμε. Ότι πολλούς Παναθηναϊκούς είχε το κορδελιό στο Παναθηναϊκό, άρεσε ένα 0. Αυτά τα λέτε εσείς. Έβαλε γκολ ο Λέτο, λέει, και στο κορδελιό πανηγυρίζαν. Τόσους πολλούς Παναθηναϊκούς. Στα γκολ του Γκαλέτη. Ναι. Σε παρακαλώ. Ναι. Σηκωνόταν όλοι οι Παοξίδες όρθιοι. Ναι. Λες. Γι' αυτό δεν θες να το πάρει. Γι' αυτό. Μα, την ίδια λογική έχω κι εγώ. Γιατί δηλαδή, να το πάρει. Σήμερα περίμενες να γίνει 2-2 στο τέλος. Ήλπιζα, ναι. Δεν ήλπιζα, αλλά εγώ περίμενα ο Αρετόπουλος να την κάνει την κουτσουκέλα. Λέω, θα ξαναδώσει. Εντάξει, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να δώσει άλλο 38. Δεν μπορούσε. Ιντρικαδόρικο μπέν, αλλά εντάξει, Κώστα. Ναι, διαμαρτύρεται, λέει, και ο Αστέρας για ένα μπέναλτι, λέει, στα 30. Ήτανε. Του Τζαβέλα. Πασιφανέστατο. Κάρτα. Ήτανε. Φυσικά ήταν πέναλτι. Ναι, αλλά μετά αυτό τι θα πάνε να πει, ότι στο δεύτερο μήχρονο. Συγγνώμη, ρε Κώστα, κάτσε. Γιατί να μην με το βάλει μέσα στα δίκτυα, κάτσε, ρε Κώστα. Γιατί όταν ξεκινά το 5 να πούμε και αρχίζει εκεί πέρα, γιατί πάλι άρχισε και ο Τζαβέλα να πούμε τα μαγγιλίκια και μέσα με τον Μπέρτο, του χρειώνει από μια κίτρινη. Ναι. Ο Τζαβέλα πρέπει να βάλει 5 πριν τον Μπέρτο να πούμε, κάτσε, να τον βγάλει. Και άλλοι φορτηγοί. Γιατί όταν ξεκινάει και μετά γκρινιάζουν οι φίλτατοι μου, ο παδί, συνοπαδί του Πάοκ. Ότι ο Αρετόπουλος θα μας φάξει, θα μας κάνει. Αλλά πρέπει πως επήγε με το Γάνθη. Ξεκίνησε από το 4 με μια κίτρινη κάρτα. Έτσι, στον Μπέρτο και στον Τζαβέλα. Αλλά έξερε στον Τζαβέλα θα σταματήσει εκεί. Φαινόταν ότι ο Μπέρτος από το 4 θα βγει στο πρώτο ημίχρονο. Φαινότανε. Πες μου τι δεν φαινότανε. Κι ας μου πει ένας Παοξής τι δεν φαινόταν ότι θα βγει. Τέλος πάντων. Έτσι. Ο Αργιανός από την Αθήνα στέλνει μήνυμα και λέει: τι κατάκια είναι αυτή στον Ηρακλή. Εμείς ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τα επίσημα μάτς και έχουμε κάνει 2 ανατροπές. Γατάκια. Τι γίνεται. Γατάκια. Τι γίνεται. Ρε τον κόκκινο, η ομάδα μου είναι τίμια. Εντάξει, δεν είπαμε δεν είναι τίμια. Πες μας πόσο δίνει το άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Πες μας. Δεν μας λες. 25. 25 μονάδες. 25 Κώστα. 25. 25. 25 μονάδες. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Να ανοίξουμε γραμμές. Να ανοίξουμε γραμμές. Αλλά πάλι θα πω ότι στεναχωρέθηκα γιατί ο κύριος Ιβάν δεν πήρε κανάλι. Δεν πήρε άδεια. Γιατί?
Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Θα υπήρχαν πολλά μεροκάματα εδώ για την πόλη μας. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω, ρε Κώστα. Άλλο τα οπαδικά μας και άλλο τώρα έτσι. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πώς είδατε τον ΠΑΟΚ? Όχι οπαδικά. Πώς τον είδατε στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, σοβαρά? Μην με πεις ότι δικαιολογία με τον Αρετόπουλος. Δεν σε έβαλε ο Αρετόπουλος μες στα δίκτυα. Κάτι σου λείπε πάλι. Έδωσες δικαίωμα στον Αρετόπουλο να σε παίξει αντίθετα. Πέρα από τα οπαδικά, πάω και εσύ εκεί του καθαρίζεις. Ναι. 3-4-5-0 τελείωσε, δεν υπάρχει εκεί πέρα. Εκείνο το εκπληκτικό ξεκίνημα μέχρι το 30 λεπτό. Που αυτό θέλουμε να σηκωνόμαστε από την καρέκλα να βλέπουμε το Πάοκ. Κάθε κυμπάλα κόστα εκεί πέρα. Κάθε μπάλα. Είπαμε μπάρτσα, πάω με μπουγάτσα, μπάρτσα. Για 30 λεπτά μου δίνει την αποβολή που είναι απευθείας κόκκινη. Απευθείας ήταν κόστα. Απευθείας κόκκινη. Έτσι, έτσι, έτσι. Πάω ημίχρονο 2-0 και έχω γρήγορη ομάδα. Γρήγορη ομάδα. Δεν δίνω χώρο στον αντίπαλο να φύγω στην κόντρα. Πάω κάνω παιχνίδι. Με παρασέρνει ότι έχει παίξει ο άλλος με 10 παίκτες. Έχω ξεζουμιστεί από το πρέσβη ψηλά. Μου πέφτει ο ένας ο χαφ, μου πέφτει ο άλλος ο χαφ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε για μένα να έπαιζε ο Τζίμι Ροτ. Δηλαδή, δεν ξέρω, έκανε ο άνθρωπος. Πώς το λένε, rotation. Ο Ίβιτσαν έφυγνε στο 60 την εξής απλή κίνηση. Έξω Μπίσες Βαρμέσα, Τζίμι Ροτ και Τζαλμά Κάμπος έξω και Φακούντο Περέρια μέσα. 3-4-0 το είχε το μάτς στην κόντρα. Ναι, στο 60 όλα αυτά. Τον άξονα του. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς μιλάτε. Τάσος Κουνούπη. Για πέστε μας. Τι γίνεται? Τι να γίνει, καλά, ησυχία εσείς. Κατάλαβες ποιος είμαι? Όχι. Τάσος Κουνούπη είπα. Έλα ρε Τασάρα μου, γλυκέ μου, τι κάνεις? Καλά, αύριο κατεβαίνω Αθήνα. Ναι, περίμενα νέα σου. Όχι, δεν ακούω, αύριο πάω, θα σε πάρω την Τετάρτη να σου πω τα νέα. Τι θα μου πει? Μόνο σου παίρνεις ή με τη γυναίκα σου κατεβαίνεις? Με τη γυναίκα μου θα κατέβω και με ένα φίλο που θα με κατεβάσει κάτω, γιατί εγώ δεν πηγάω. Να, ναι, επειδή εσύ είσαι σε μειονεκτική θέση, τους τσαμπουκάδες σας θα τους κάνουν οι άλλοι. Εσύ βλέπε μόνο. Μάλλον άκου. Γιατί θα δεις λίγο. Ακούω. Τι θα ακούς, έτσι. Πολύ ωραία. Πήρα να σου πω. Ναι. Συγχαρητήρια για τη διαφήμιση. Πήγαμε και φάγαμε σήμερα, ήμασταν κατά τη Θεσσαλονίκη και φάγαμε μπαμπάτσικο. Μιλάμε χαμός, έπαθε πλάκα και ο ξάδερφος και η γυναίκα μου και εγώ. Πόσα φάγατε, τρία άτομα? Από ένα, ρε. Φάγατε από ένα, ρε, σκυλιά μαύρα. Η γυναίκα μου έφαγε το μισό, να σου πω αλήθεια, και φάγαμε εμείς, πειραστήκαμε το άλλο το μισό από άφησε. Βρωμόσκυλα. Καλά, ξηγούνται, είναι μεγάλα τα σάντουιτς. Τα σάντουιτς είναι μεγάλα. Είναι θηρία. Είναι και νόστιμο. Είναι και νόστιμο όμως, έτσι. Είναι και νόστιμο. Είναι και νόστιμο, είναι και ωραίο. Είναι τα παλιά και τα. Ναι. Κάω και λέω. Με στέλνει ο Ραπτόπουλος. Καθίστε μου, λέει, κύριε. Ναι. Έρχεται εκεί η κοπελίτσα, παίρνουμε παραγγελία. Όμορφα και ωραία, μιλάμε πολύ. Και άμα είπες και ο Ραπτόπουλος, σάντουιτς πασαρέλα έφαγες. Έτσι, τελείωσε. Φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Και φεύγεις αύριο ο δικός Αθήνα. Ναι, ναι. Πάω και γυρνάω Τετάρτη. Ναι, ευχαριστούμε. Και περιμένω να δω τι θα μου πει. Μάλιστα. Βέβαια τον Τζίμι Ροτ θα τον έβαζε, αλλά πρέπει να έχει κάποιο αιμάτωμα. Αφού μας είπανε. Ναι. Πετρωτός πρέπει να μας είπε, έτσι. Ευχαριστούμε. Ωραίος ο Πετρωτός. Ναι, μας διεφώτισε. Και λέμε Πετρωτός. Γιατί δεν παίζει ο Τζίμι Ροτ. Ναι. Ο Τζίμι Ροτ. Ναι. Όχι, γιατί είναι φορμαρισμένος. Είναι φόρμα, έχει μεγάλη φόρμα. Θα μπορούσε να τον ξεκούραζε και όλα θα βάζε το σακό. Για πάμε στο κύριο με τα μπέργκερ. Λοιπόν. Ναι. Εμένα. Βεβαίως κύριε. Εγώ Τάσος είμαι. Που λέγαμε για τα σάντουιτς. Ναι κύριε, τάσου, συνεχίστε κύριε. Συνεχίστε κύριε. Τάσου. Τίποτα αυτό. Τάσου. Δεν μου λες. Θα πάρω τηλέφωνο Τετάρτη να πω στον Κώστα τα νέα μου. Ναι και μάλλον από εβδομάδα, όχι αυτή την εβδομάδα, την άλλη θα γυρίσει και ο γιατρός από Αγγλία. Α, εντάξει. Έχει πάει σε σεμινάρια, σε κόλπα, σε ιστορίες ο γιατρός ο Παναθηναϊκός, ο φίλος μας. Και θα έχουμε γερό Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται. Ναι. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κώστα που δουλεύει τώρα βράδυ, φυλάκας. Πού είναι, ρε? Α, μίλες. Είναι φύλακας, ναι, και είναι και παοξής και θα είναι χαρούμενος. Μάλιστα. Θα είναι χαρούμενος γιατί αν είδε τα πρώτα 30 λεπτά. Εμένα ένας φίλος μου, μάλλον ο καλύτερος μου φίλος, ο Νίκος, μου λέει θα έρθω να δω το δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπει το δεύτερο ημίχρονο και λέει, γεια μου, το λέει και τα λοιπά. Λέω, δεν είδε το πρώτο. Στο πρώτο ήσουν αεπικός. Δηλαδή έπεσε στο κακό ημίχρονο. Αν είναι πάντως οι παοξίδες να διαλέξουν ένα ημίχρονο που να βλέπουν το πρώτο. Συμβουλή καλή. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο. Πάλεψε το. Εμείς εδώ ψυχικά είμαστε μαζί σου. Ξέρουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και πιστεύω ότι είναι και θέμα οργανισμού να το γυρίσει ανάποδα. Άντε. Χαιρετίσματα και στον κύριο Γιάννη. Άντε, φιλιά, καλό δρόμο.
Καλό ταξίδι να έχεις. Ε, ωραίος. Ωραίος. Κουνούπι του Νείλου, λέει. Ναι, ρε, το έχω ακούσει αυτό, ρε Κώστα. Δηλαδή, τον ακούω τον άνθρωπο εδώ και καιρό. Πώς έγινε αυτό, ρε Σύναπ. Το κουνούπι του Νείλου. Και οι γιατροί, να πούμε, δεν μπορούν να. Τι... γιατροί, πώς... δεν είναι θεοί. Τη μάνα σου, φίλε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη. Επόμενη, δεν τον έβρισα. Επόμενη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνουμε, Νίκος από Παγκράτη. Γεια σου, Νικόλα από τον Παγκράτη. Κουλουρίζικο το σεντερφόρ. Κουλουρίζικο. Έλα τώρα, εντάξει. Τα γκολ τα έβαλε σαν τον Κλάους. Πρώτο χρόνο, ωραία γκολ. Την έκανε τη δουλειά του. Και ο Κλάους την έκανε. Από εκεί ερχόταν. Εντάξει, είναι το φορμέ, έχουμε τον άλλο. Εγώ το μόνο που θέλω είναι αυτό που λένε και οι παίχτες, έτσι όπως διαβάζω από τα site. Εκεί στο 2-0, ρε παιδιά, κάντε το 3 και το 4, να τελειώνουμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί τους βάζουμε στο παιχνίδι, έτσι έγινε και με τον Πανατολικό, έτσι έγινε και με δάφτους. Που αυτοί μπήκανε λίγο έτσι αγριεμένα, εντάξει, okay. Αλλά εγώ αυτό περιμένω από τον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Να είναι λίγο πιο σοβαρός. Μπροστά είναι ωραίος, φίλε, με ξεσηκώνει. Με μπροστά, άμα θέλει, κάνει μάγια. Άμα βάλει και τον άλλον που το έβαλε για 10 λεπτά τον Τιάμ εκείνο, θα τους κάνει πιο βεντούγια. Αλλά τον Τιάμ τώρα δεν τον. Κοίταξε, πριν το ματς υπήρχε η πληροφορία όπου θα ξεκινούσε ο Τιάμ δεξιά, θα ήταν ο Τσαλμάς έξω και θα ξεκινούσε. Ναι, και για εκεί το βλέπω στο μέλλον. Ναι, και το Μιστακίδη τον έδωσε χρόνο γιατί τον πάει. Δηλαδή. Μιστακίδη χρειάζεται, εντάξει. Ναι. Θέλει να μπει σταδιακά 20 λεπτά, 30 λεπτά, να του βρει μια θέση. Γιατί μιλούσα με τον Αλέφαντο, μου λέει τι θέση παίζει αυτός, μωρέ, μια δεξιά, μια αριστερά, μια πίσω, μια στη μέση, να πούμε και τέτοια. Πολυεργαλείο είναι ο Κώστα αυτός, θα δεις. Πρέπει να του βρει μια θέση. Θα το βρει. Τα άκρα, οι αλλαγές στον άκρο θα είναι αυτή. Τώρα αν θα είναι ένας δεξιά μόνιμα και άλλος αριστερά, εντάξει, αυτό εγώ, το ξέρω ήδη. Εγώ, φίλε, λένε center for το Μιστακίδη, όχι, διαφωνώ. Ο Μιστακίδης σε καθαρό 4-3-3. Βρείτε ένα εξάρι καλό να δαγκώνει, όχι σαν τον Κανιάς. Ο Κανιάς δεν ξέρω αν θα δαγκώσει. Θα τον περιμένω να δαγκώσει. Δαγκώνει, αλλά δεν το βλέπεις καλά, Κώστα. Δαγκώνει ο Κανιάς. Δαγκώνει ο Κανιάς τώρα. Δαγκώνει, Ισπανός είναι, μην τον υποτιμάς. Άστα τώρα. Πολλά φάουλ. Αυτοί δίνουν την κλωτσιά και δεν τη βλέπουμε στο έργο εμείς. Πολλά φάουλ κάνει ο Κανιάς. Δεν πάει πρώτος στην μπάλα, αργός είναι ο Κανιάς. Πλάγια δεν βγαίνει ο Κανιάς, πάσα πρώτη δεν έχει ο Κανιάς. Άστα center back 3 το δεν έρχεται ο Κανιάς, δεν το βλέπω τον Κανιά. Ο Σάχοφ έχει πρόβλημα, όχι ο Κανιάς. Και ίδιο πρόβλημα. Αν το θέτεις στο πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα, ένα. Να σου πω, όταν χάσει την μπάλα στον άξονα, πάνε εύκολα και πέφτουν πάνω στα στόπερ του. Είτε παίζει ο Τζαβέλας με τον Βαρέλα, είτε παίζει ξέρω εγώ ποιος παίζει. Πάνε και πέφτουν πάνω. Πάνε και πέφτουν πάνω εύκολα. Και αριστερά ο Λέοβατς, δεν ξέρω, ξεκίνησε άσχημα τη χρονιά. Αυτά είναι. Σέντερ μπακ. Τώρα ο Βαρέλας θα είναι, δεν θα είναι ο Βαρέλας, θα είναι ο Μαλεζάς. Εντάξει, δεν τρέλαμε. Εντάξει, και οι άλλοι τι έχουν τώρα, τι σέντερ μπακ έχουν. Εντάξει, μιλάμε για τον Βαρέλα. Τώρα ήρθε, εντάξει, αλλά δείχνει ότι είναι. Ότι όχι ότι δεν στρίβει όπως λέγατε πριν, αυτό δεν το πιστεύω. Εντάξει, παιδιά. Καλός ο Χαβαλέ. Αλλά εντάξει, okay, με αίτηση, με 108 μου ό,τι θέλεις. Αλλά δεν τα λέμε και έτσι βαρύγδουπα κάποια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ ξέρω ότι είναι ψηλός και κολώνει ψηλή μπροστά του. Εγώ αυτό ξέρω. Έβλεπα τον Τζαβέλα π.χ. με εκείνον τον. Πώς το που είχε να σπάει τον Ιγκλέσιας και γέλαγα εγώ ίδιος. Πήγε να τον πιάσει και γέλαγε και ο Ιγκλέσιας. Εγώ σου λέω, άμα ρωτήσεις τη σύζυγο του κύριου Ήβιτς το βράδυ, θα ξυπνάει ο Ήβιτς και θα φωνάζει Βαρέλας. Θα βλέπει εφιάλτες. Έτσι λέω εγώ. Έτσι πιστεύω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Δεχτώ. Ναι. Τι να, θα σου πω για το Μάτος, υποκλίνομαι. Να σου πω για τον Τζίμιο, υποκλίνομαι. Να σου πω για τον Ροντρίγκες, υποκλίνομαι. Να σου πω για τον Τζαλοκάμπος, τον περιμένω. Να σου πω για τον Τζαβέλα, τι να πω, δεν έχω να πω. Για τον Γλύκο, τι να πω. Αλλά οι άλλοι έχουν ένα θέμα, πώς θα το κάνουν. Και ο Μπίζας Βαρσελίγο, κάτι θα πάρει κάποιο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα δείξει. Σήμερα. Την μισή αξία να δείξει το ελληνικό πρωτάθλημα, φτάνει αυτό. Σήμερα ο Μπίζας Βαρ με απογοήτευσε. Γιατί με απογοήτευσε. Λέω αυτό τώρα. Δεν είναι τεχνίτης. Τη δίνει την μπάλα, την παίρνει, τη μοιράζει, ωραία την κατεβάζει κτλ. Αυτή είναι η μισή δουλειά. Η άλλη μισή δεν δουλειά. Δεν πατάει μέσα. Δεν πατάει. Αυτό που είπες, μήπως αρχίσει να πατάει αργότερα, γιατί σ' ακούνε κάθε φορά ότι λες. Άντε, φιλιά. Να για πατάει. Καράτσα. Έτσι όπως ήρθε με τον Πανετολικό από πίσω και πλάσα, είναι εκεί θέλω εγώ να είμαι. Ωραίος παίχτης, γλυκός παίχτης. Πασά δίνει, παίρνει, δεν είναι κανένα. Μπες σήμερα, ευκαιρία ήταν, με 10 παίζουν. Μπες, παίζουν με 10, η Γκλέσια, 40 χρόνων, όρμα εκεί κάθετα. Καλημέρα.
Καλημέρα σε πιο ρευστή πολιτική αυτοπολία. Τρέμετε. Καλημέρα στον καλεσμένο σας. Τρέμετε. Καλημέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Καλά βρε, φύγατε τόσο γλίγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Το ξενοδοχείο που ήρθατε να δείτε τον κύριο Σάβα. Και πήρατε και τον Πολάκι βρε με, με τους ξηρούς καρπούς. Άκου λέει. Μέσα στο κόκκινο το είναι ακόμα. Τα χρέωσα στον κύριο Σάβα. Έτσι. Με ρωτούσε ο κύριο Σάβα, κύριε Ραπτόπουλε και αγαπητέ Αριανέ από την Τούμπα. Ναι. Έβλεπε εκεί στις διαφημίσεις στο γήπεδο του Ηρακλή κάτι που έγραφε μούσες και μου λέει να πάμε στο λιτόχωρο να δούμε τις μούσες, μου λέει. Στον Όλυμπο. Και του λέω, κύριε Σάβα, είναι άλλες μούσες αυτές, λέω. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιες είναι τις μούσες εν χορό παλιά που λέγανε. Ναι, είναι κι άλλες τώρα. Οι καλοκαιρινές μεταφέρονται στις χειμερινές. Πάψε. Υπάρχει ναι, και είναι σημαντικό. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Να σας πω, κύριε. Τι δεν σας άρεσε αυτή τη μεγάλη ομάδα, την αιώνια πρωταθλήτρια από το χθεσινό μάτς. Έκλαψα, ρε φίλε. Δεν βλέπεστε. Γιατί δεν βλέπετε. Δεν βλέπεστε, ρε φίλε. Δεν δηλαδή, μου λέτε. Έχεις το Φουκαρά απέναντί σου. Το Φουκαρά. Έχουνε πάει 13.000 τζαμπατζίδες. Έχουνε πληρώσει, να πούμε, μόνο 1.500 άτομα ή μάλλον μαζέψαν 7.500 χιλιάρικα, ο Κατσαμπής έδωσε 5 εισιτήρια, άλλος έδωσε 5 εισιτήρια, καμιά 300 άτομα πληρώσανε. Και οι με κουπόνια. Είχανε να πούμε τους τζαμπατζίδες. Έχει μια ομάδα... Υπάρχουνε και σόγαμπλοι, ξέρετε, στον Ηράκλειο. Έχει μια ομάδα, να πούμε, έχει ένα καινούριο στόπερ, το Ρούσο, καλός ήτανε. Έχει έναν Αγγελόπουλο, έχει να φάει κρέας 3 μήνες. Τον βλέπεις και... Να, αυτά κάνετε και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λέτε εσείς μια εντεκάδα οι ομάδες της πόλης σας. Έχεις να πούμε... Με ξένους παίκτες μπορούν να συμπληρώσουν. Τι ξένους παίκτες, ρε εσύ... βέβαια, γιατί δείτε, δηλαδή, πείτε μου, δηλαδή, οι 11 που κατέβασε αυτός ο μεγάλος ο προπονητής, ο Πορτογάλος, ο Μπέντο. Τι ο Μπέντο, ρε. Αυτός ο μπακ που έχεις ο αριστερός, ο Βιάννα, τον έκανε κουτόρο ο Περόνερο, ο γέρος, ρε. Έσημα, πιο πολλές ρητίδες. Είναι καινούργιος. Ρε, πιο πολλές ρητίδες από μένα έχει ο Περόνε, ρε. Τώρα χτίζεται. Τι χτίζεται, ρε, πλάκα μας κάνεις. Είναι αυτό. Χάσατε δηλαδή. Τι είναι χάσατε και την τηλεθέαση κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Βλέπατε και την Τζούλια στην Ευρώπη. Τελαμπένια. Την Πέμπτη. Τελαμπένια. Αλλά εγώ παραδέχομαι τον καλεσμένο σας. Έτσι. Τον Αριανό αυτό. Ρε άνθρωπε, ρε. Που είπε και το κανάλι. Έτσι. Έτσι δηλαδή, για να δείτε ότι δεν μπορείτε ούτε ένα κανάλι να πάρετε σε αυτή την πόλη. Ούτε κανάλι για τις μπρίζες. Ούτε κανάλι, ούτε στα κανάλια της Βενετίας δεν μπορείτε να πάτε εκδρομή. Τι πάθαμε. Και ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί θα με ρωτήσει ο καλεσμένος μας, ο καλεσμένος σας τι κάνει η Κούκη. Θέλω ναι, να ρωτήσω, ναι. Η Κούκη χέρι άκρας υγείας. Χαίρομαι. Τα παιδιά της Κούκης μεγαλώσανε. Ναι. Ψάχνουν για αυτά να βρουν έναν θετό πατέρα. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα, αγαπητέ μου. Τι πρόβλημα έχεις, ρε? Έχω ένα φίλο που έχει μια βαφτισιμιά στο πανόραμα και η κόρη του μαζέψαν ένα γάτο, μια γάτα που γέννησε 5 γατάκια. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ποντίκι στο συγκρότημα. Και ξέρετε πώς το λένε το ένα το γατάκι, αγαπητέ Αριανέ, που είναι ασπρόμαυρο? Πείτε μας. Πώς λέτε να το βάφτισε η βαφτισιμιά του φίλου μου? Πώς? Παοξί. το χιούμορ σας, κύριε, το χιούμορ σας. Καλημέρα μου στο μακρινό Μπιλμπάο και την καληνύχτα. Έχεις στην πιο ερωτική πόλη. Έχεις να πάθεις ζημιές με το Ρέτσο σέντερ μπακ και το δεξί μπακ το Ρέτσο. Μεγάλος παίκτης είναι ο επόμενος που θα πουληθεί. Εγώ θέλω να δω τη θύρα 7 όταν πάρει ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ή κανένας ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εκεί θέλω να σε δω, ρε. Να σε πω, ρε, η θύρα 7 για πλάκα θα το πάρει ο μεγαλόκαρδος και θα το κάνει γιάγμα μετά. Αχάριστη φύλαθλη. Αχάριστη φύλαθλη. Γιατί, αγαπητέ μου, δεν σας άρεσε ο διαιτητής το... Δεν ήταν πέναλτι αυτό εχθές, κύριε Ραπτόπουλε? Ποιο, πέναλτι ήταν, φυσικά ήταν πέναλτι. Ορισμός του πέναλτι και τι έπρεπε να κάνει ο κύριος Φωτιάδης, κύριε Ραπτόπουλε? Μα εγώ δεν μίλησα για το διαιτητή, εγώ μίλησα για την ομάδα σου, η οποία δεν βλέπετε. Πήρατε τον Καρντόζο. Κάποια στιγμή θα τη δείτε. Ο Καρντόζο θα ρίξει και έφαγε στις 7 θάλασσες με το Μαρινάκι. Φίλε, το βρήκατε. Με σκοροϊδεύαμε. Κοροϊδεύαμε τον Μπερμπάτοφ, τον Καρντόζο. Πού το βρήκατε? Να ρωτήσω, κύριε, κάτι εκεί. Ο μεγαλόκαρδος φαντάζεστε το χειμώνα να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Ροντρίγκης εκεί στη θέση του Σεμπά? Το σκέφτεστε αυτό?
Γιατί να μην γίνει. Δεν έχουμε κάνει τέτοιο σύρια. Αν υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη, η αλληλεγγύη μεταξύ αυτών των δύο αδελφών σωματείων. Αυτό σου λέω, είναι μεγαλόκαρδο. Δεν με λες τώρα ο Γιαννιώτας ή χειρότερος από τον Πάρτο και τον Σεμπά. Χειρότερος. Εντάξει, και αυτό χειρότερος δεν θα το έλεγα. Ο Φούντας είναι χειρότερος. Ο Ταξιάρχης. Ο Φούντας είναι χειρότερος από αυτούς τους δύο, ρε. Ποιος Φούντας, εγώ το μόνο Φούντα που θυμάμαι ήταν από τις ελληνικές ταινίες, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Στάσου. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραυτόπουλε, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Έτσι, να κλείσω τη γραμμή εδώ για να μπορέσει να πάρει και κάποιος άλλος. Για χαρά, φίλε, περαστικά. Τύπια με τον καφέ, ναι. Ο Αγγελόπουλος με τον Ιτζόγλου, φίλε. Ο Αγγελόπουλος με τον Ιτζόγλου σε ζωρίσανε, φίλε. Ο Φουκαράς ο Αγγελόπουλος, πόπο τον καημένο, τον είδες πως είναι. Τον είδα, ναι. Ωρε φίλε. Τον είδα, στενοχωρέθηκα, γι' αυτό σου λέω. Πόπο. Φιλότιμο τα παιδιά, αλλά ενέργεια δεν. Σαν άστεγος. Τι να κάνω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα και στο φίλο. Το Στέφανο, τον Αριανό. Καλημέρα σας, κύριε. Μπράβο, ρε Στέφανε. Ο Αποστόλης είναι αυτός. Ναι. Ναι, ο Αποστόλης είναι αυτός. Αλλά σε δίνω τα συγχαρητήριά μου. Ναι. Ναι. Γιατί είσαι σωστός. Είσαι σωστός. Είπε σωστά πράγματα απόψε για τον ΠΑΟΚ. Σε παραδέχομαι και εύχομαι ο Άρης. Φέτος πιστεύω ότι θα βγει στην ΑΕθνική και το χρειαζόμαστε και τον Άρη. Ναι, για του ρίχνει 4 στην Τούμπα, ναι. Γι' αυτό μας γουστάρουν. Γι' αυτό μας γουστάρουν. Μα και εγώ γι' αυτό γουστάρω την ίντρικα τώρα. Εδώ χαβαλέ κάνουμε, εννοείται να πούμε. Όχι, μπράβο, έτσι εγώ. Εμένα τα φιλαράκια μου παοξίδε, αν μη τι άλλο τώρα. Τον Αγιανό στην Τούμπα πάντων βρίσκεται. Με τον Ραυτόπουλο, τον Αίμνη του πατέρα του, ήμασταν πολύ φιλαράκια. Ερχόταν από την τράπεζα, εγώ ήμουν στη ΔΕΗ. Κόπα, ΔΕΗ. Σκοτωνόσα στη δουλειά. Σκανδαλίδη μυρίζει. Να είναι καλά ο Θεό, να τον έχει καλά εκεί πάνω που είναι. Και πού να τον έχει καλά, ρε φίλα, αφού πέθανε ο άνθρωπο, πώ θα τον έχει καλά. Πέθανε, αλλά βρίσκεται κάπου αλλού σε κάποιο άλλο. Τι θέρμη βρίσκεται. Σε κημητήρια, πού βρίσκεται. Είδε στον παράδεισο αυτό. Ήταν καλό παλικάρι αυτό. Είναι σε καλή θέση. Πιστεύει, ρε φίλε, στον παράδεισο και στην κόλαση. Σε ψήσαν υπάρχει, οι Εβραίοι υπάρχει. Και σένα, να πούμε. Ο κόκκινο τον έφυγε. Σε ψήσαν και σένα οι Εβραίοι. Ναι. Μια μέρα θέλω να συναντηθούμε να τα πούμε από κοντά. Μη. Τέτοιε κουβέντε μην με πιάσει. Μη με λε. Για Θεού, μη με λε. Παξιμαδάκι μυρίζει. Στη Σαλαμίνα όταν καθόμουν, τώρα με ενοχρίνει. Όλοι οι φίλοι μου ήταν παοξίδε. Ο Αλεξιάδη. Καπερνέκας, Σιμερτζίδης, όλοι Αριανοί. Φαντάζεσαι τι γινόταν χαμός. Το Ζήνδρο ξεχάσατε. Ο Ζήνδρος Κεραμιδάς. Τώρα τι γινόταν χαμός. Ήταν καλά παιδιά όλοι τους. Ο Πάλας ήταν συμμαθητής μου να πούμε. Πότε είσαι γεννημένος εσύ? Το 49. Το 48 ήταν ο Πάλας. Ναι, ένα χρόνο διαφορά είχαμε. Αυτό ήταν μεγαλύτερο. Είδες που ήσουν ένα χρόνο, σε τσάκωσα. Αυτό που λέει σε γατώνει. Το 48 ποιος είναι άλλος είναι γεννημένος? Ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς, ε. Ο Μπάγεβιτς είναι το 48 γεννημένος. Βέβαια. Μπράβο. Αλλά αυτός δεν έμαθε ακόμα. Ο Αρζόγλου είναι το 48 γεννημένος. Ραπτό που λέει, αν δεν έχετε στραδιόφωνο, θα ήσουν ληξίαρχο. Τελείωσε. Πάντως συμφωνώ. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλη φορά δεν το ξαναβλέπω. Μην το βλέπεις. Μην το βλέπεις. Μην το βλέπεις. Η καρδιά μου ήταν. Είπα να φύγω, λέω άντε. Πόσο ετών είσαι? Θα σου πει έτοιμα ετών. Έτρεμα να φάμε γκολ. Τώρα θα φάμε γκολ. Πόσο χρονών είσαι? 67. Ακού να δεις. Αφού σου είπα. Το Σαλοσπύρ. Το Σαλοσπύρ. Το παίρνει, λέει. Εγώ μετά την προπόνηση, μην γελάς. Ναι. Εγώ μετά την προπόνηση παίρνω ένα Σαλοσπύρ. Ασπιρινούλα. Αν μου έρθει κανένα έμφραγμα να πιάνε μακτό. Όχι, άμα παίρνει Σαλοσπύρ δεν σου έρχεται έμφραγμα. Ανοίγουν τα αγγεία, ναι. Ναι, αλλά κάθε μέρα το αίμα το αραιώνει λίγο. Yeah. Δεν είναι. Το αραιώνει, κοίταξε, όταν εγώ ας πούμε που έπαθα ένα μικρό έφραγμα. Μικρό δηλαδή. Ήταν, ναι. Κοίταξε, μικρό λέγοντας, γιατί δεν είχα βουλωμένες αρτηρίες. Βούλωσε μία παράπλευρη, η οποία δεν επέφερε. Α, δεν χρειαζόταν μπαλονάκι, ας πούμε. Όχι. Έκανα μπαλονάκι, με κάνανε και με την ξεβούλωσαν. Αυτή την συγγνώμη, για να καταλάβω. Και την παράπλευρη άμα βουλώσει την κάνουν. Ναι. Όλες. Ό,τι και να είναι αρτηρία πρέπει να την κάνει. Γιατί δεν θα δουλεύει. Και δεν μου λες τι αισθάνθηκες εσύ. Αισθάνθηκα ένα τράβηγμα στο στήθος. Όχι. Και ίδρωσα. Μέσα στο λεωφορείο ήμουνα. Ναι. Μάλλον να κατέβω τώρα κάτω. Άμα θα κατέβω και στον όμιλο, λέω ποιος θα με δει, δεν υπάρχει κανένας. Ενώ μέσα στο λεωφορείο με είδε ένας κύριος, μου λέει τι έπαθες. Τίποτα, λέω μια στεναχώρια έτσι. Λέει λίγο νεράκι να κατεβούμε να σε βοηθήσω. Δεν θέλει παλμούς πολλούς εκείνη την ώρα. Πέρασε 2 λεπτά ήταν η δουλειά όλη. Ναι.
πέρασε. Επειδή δεν ήταν... Περπάτημα θέλει τώρα, σαλοσπύρ, περπάτημα. Ξέρω, ρε, όχι ξέρω, γαλακτοκομικά ξέρω. Και γιαούρτια και πώς τα λένε, ριζόγαλα. Κόκκινο κρασάκι και. Μπράβο, τσιπουράκι πίνω λίγο. Άμα σου πει η γυναίκα σου τίποτα, 67 αυτή πόσο είναι. 65. Δεν σε χωρίζει, γράψτε να. Οπότε. Γεια σα. Φύγε, εντάξει. Ρε τον άνθρωπο. Ρε τον άνθρωπο, ωραίο. Ράπτορ, φέτος όταν τον παίξεις αξίζει από ημίχρονο, λέει και τα λοιπά. Άξι, ρε φίλε, τώρα αυτά τα ξέρει ο κόκκινος. Ο υπάλληλος της Νόβα λέει στο τηλέφωνο: σας προσφέρουμε το full pack για να βλέπετε την αγαπημένη σας ομάδα. Μα εγώ είμαι Άρης, ρε φίλε, λέει. Έχουμε, λέει, εμείς. Δεν ξέρω, φίλε, τι έχετε εσείς. Ο Μπέρκ είναι σε δαιμονιώνη φόρμα. Πολύ καλή η Λουτ. Κουλιμπαλή, φέτος double πανάθα. Δεν υπάρχει γάβρος, η ψυχή του βγήκε χθες. Η Ρακλάρα προχθές έδειξε ότι θα σώσει την παρτίδα. Βαστάτε γερά παλικάρια. 1000 χρόνια Ηρακλής γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δικό μου. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Στις επόμενες γραμμές μάλλον. Καλημέρα. Έλα φίλε. Κώστα. Έλα φίλε. Μ' ακούς? Ναι. Καλησπέρα. Πάμε, καλησπέρα. Έλα, γεια σου Κώστα. Έλα. Παξής. Ναι. Έτσι λίγο για μπαλίτσα για τον ΠΑΟΚ να μιλήσουμε. Ναι. Σας ακούω πολλά χρόνια. Για πέμπτη. Που είστε στο σταθμό. Τι είδες, τι διαφωνείς, τι συμφωνείς με αυτά που λέμε? Εκεί 50-50, καλά το είπες. Μάλιστα. Συμφωνώ, διαφωνώ. Ναι. Ήμουνα στο μάτς ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα προχθές στο γήπεδο. Ναι. Σήμερα το μάτς δεν το είδα, τώρα ό,τι διαβάζω τι κάνω, γιατί δούλευα και το έκανα και ωραία. Δεν μπορούσα να το δω. Τι σ' άρεσε με τη Φιωρεντίνα, τι δεν σ' άρεσε? Θα σου πω κάτι. Συμφώνησα μαζί σου εκείνο το βράδυ όταν σ' άκουσα μετά που έλεγες για τον Ήβιτ της Στήτης. Αλλά η φάση ποια είναι? Ναι. Για κάποιους παίκτες του ΠΑΟΚ ας πούμε που έχουμε πάρει σαν μεταγραφές ή που έχουμε ή που δεν έχουμε. Όταν, εγώ ήμουν στην 5 προχθές και είδα το μάτς. Μάλιστα, με τη Φιωρεντίνα. Λες για, το... ναι. Λες για τον Γκάνιας. Ναι. Δεν καλείται ας πούμε αριστερά δεξιά. Σύμφωνο μαζί σου. Ναι. Έτσι, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αλλά η φάση είναι ότι ο Γκάνιας ήταν πάντα ο παίκτης που έδιωχνε την μπάλα όταν μας έκανε επίθεση αυτή. Πότε? Άμα δεις το μάτς. Ναι, πότε το είναι έδειχνε την μπάλα? Πότε? Στο δεύτερο ημίχρονο. Που είχε τρίτο στόπερ μπροστά του και άλλο ένα χαφ. Όχι. Όχι, και στο πρώτο. Δες το μάτς, το έχεις δει, το ξέρω, βλέπεις μπάλα. Αργός είναι ο Γκάνιας, φίλε, αργός είναι. Αργός. Είναι αργός. Αργός παίχτης. Εγώ είχα, ακού. Είχα ένα τζιόλι, τον είχα σκίσει. Είναι αργός. Όχι, ξέρει μπάλα, ξέρει μπάλα. Είναι αργός. Δεν είναι σαν τον Τζιόλι. Καμία σχέση. Τι δεν είναι σαν τον Τζιόλι? Τι δεν είναι σαν τον Τζιόλι? Τι είσαι σαν τον Τζιόλι? Αμερικά κόβει. Πόσα φάω. Τι κόβει, ρε σήμερα. Τι κόβει. Άκουσε με να σου πω κάτι. Θα σου πω εγώ κάτι. Ήταν ο Κρέσπο αριστερό μπακ σήμερα. Στην αρχή. Ωραία. Ναι. Δεν το είδα το ματσίπ. Δεν τραβούσε από εκεί. Λοιπόν. Ντουμπλάρανε όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τελευταίος πήγαινε ο Γκάνιας. Πρώτος έπρεπε να πάει. Υποτίθεται σε ξάρι. Ο Ροντρίγκες γυρνούσε πιο γρήγορα να ντουμπλάρει το πρόβλημα εκεί τον μπακ, όπως και με τον Κίτσιου. Ναι, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά το θέμα. Άσε ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω υπομονή. Σε διάφορα μπορώ να πεθάνω εγώ αύριο. Τι υπομονή να κάνω? Τι υπομονή να κάνω? Θα κάνω υπομονή και πρωτάθλημα πρέπει να πάρεις. Ήρθε να πάρεις πρωτάθλημα. Τι υπομονή θα κάνεις? Με τον Γκάνιας θα τον πάρεις. Και η κριτική που πρέπει να κάνεις είναι με αυτή. Με το Σάκοφ θα την πάρεις. Στη δεύτερη αγωνιστική. Γιατί όπως λέω ότι ο ΠΑΟΚ με σηκώνει από την καρέκλα μου 30 λεπτά και γουστάρω μέσω επιθετικά και μ' αρέσουν τα εξτρέμ, μπαίνει μέσα. Δε από αυτό που δεν μ' αρέσει. Εντάξει, εγώ πήγα να σου πω ότι είδαμε τη Φιωρεντίνα. Είδα τον Γκάνιας ότι ήταν πάντα εκεί όπου έπρεπε, αλλά πιο πολύ είναι στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή προς τα πίσω. Ένα αμυντικό χαφ που είναι απλά μπροστά στους δύο τελικούς αμυντικούς. Πρέπει να έρθει ο Καταρχήν, συγγνώμη. Ο Πάοκ πρέπει να κατεβάσει πολύ πίσω το δεκάρι του, υποτίθεται, για να ξεκινήσει παιχνίδι από πίσω. Ούτε center back έχει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Τζαβέλας έχει μια καλή διαγώνια την οποία ψάχνει πάντα να βρει τον έξω δεξιά. Μας έπεσε. Ο Βαρέλα δεν κατεβάζει την μπάλα, είναι λαθέρ. Δεν κατεβάζει και ο Γκάνιας. Πρέπει να έρθουν πίσω ή μπροστά να ξεκινήσω. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό και ο Τζαβέλας βαράει τις 40 από πίσω. Τραβάει τις 40 από πίσω. Μα δεν έχει εξάρι να την προωθήσει πιο μπροστά. Καλό. Χειριστή. Καλά, ρε φιλά, άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει.
Χρου και χρου και χρου και χρου. Δεν έχει. Και άμα σε βρω δηλαδή και έρθω έξω από το σπίτι και σε κοπανίσω. Δεν πέρα, έχει ο άνθρωπος, τι θα το κάνουμε τώρα. Άμα το κοπανίσω μετά εγώ. Μπορεί να τα έλα βρε, έλα, έλα, εγώ είμαι βρε. Έλα! Έλα, βρε, εγώ έλα, ρε, γιατρέ, αδερφέ, να πούμε τους μπόχουμε εκεί πέρα. Έλα! Έλα, στον έλα, γιατρέ. Έχω, εντάξει, δεν το κάνω επίτηδες. Καλά, ρε, εσείς με λάθη ακούτε εμένα. Λοιπόν, καλημερίζω, καλημερίζω. Δεν λέμε για σένα, για έναν άλλο τύπο που κάνει επίτηδες. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Να ακούς και εσύ, ναι. Λοιπόν. Τι κάνετε. Όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα δράμας. Δόξα δράμας. Δόξα δράμας. Λοιπόν, ρε παλικάρια μου. Ρε παλικάρια μου. Έλα παλικάρια. Γιατί βλέπω, γιατί διακρίνω έτσι μια στεναχώρια. Δεν βλέπω έτσι μια χαρούμενο βράδυ. Δεν διακρίνω. Πάω κέρδισε, όλα πήγαν καλά. Α, αυτό λέω. Για κατήφια υπάρχει. Τι, πού οφείλεται αυτό. Θα σου πω πού οφείλεται. Για πες το ρε Κωστή μου εσύ, που είσαι αναλυτής. Επειδή τον ΠΑΟΚ φέτος έχουν πολύ υψηλούς στόχους, φύλαθλοι και τα λοιπά, χαίρονται με αυτό που βλέπουν και ανησυχούν με κάποια που πάλι βλέπουν. Δηλαδή, λοιπόν, κάνουν δηλαδή κριτική, ωραία, θετική για αυτά που βλέπουν μέσω επιθετικά, αλλά από την άλλη μεριά τους αρέσει που ο ΠΑΟΚ είναι γρήγορος, τους αρέσει που έχει γρήγορη πάσα και έχει γρήγορη αντεπίθεση, έχει pressing ψηλά, έχει, δεν έχει τραυματισμούς κτλ. Αλλά όταν πάει το 60 λεπτό το ρολό, 65 λεπτό, πέφτει ο ΠΑΟΚ. Θα μου πεις γιατί γίνεται αυτό. Εγώ πιθανολογώ ότι δίνουν μεγάλη ενέργεια στο pressing ψηλά και τις δυνάμεις δηλαδή ο αθλητής τις δίνει όλες στην αρχή. Και μετά κρεμάει. Γάτα είσαι. Γάτα είσαι. Κρεμάει μετά. Γάτα είσαι, αυτό βγήκα να σου πω. Γάτα είσαι σε αυτό το θέμα. Είναι ο γατούλης. Και γυμνασμένη. Είναι γατούλης, γατούλης. Είναι γατούλης. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι το DNA του Παοκτσί, Κωστή μου. Το ξέρεις του Παοκτσί. Ό,τι και να. Ο Παοκ δηλαδή 9 λεπτά να παίζει μπαλάρα, πάλι γκρινιά θα υπάρχει. Κάπα θα πάρουμε φέτος, το Μάιο πάλι θα γκρινιάζουμε. Δεν νομίζω να γκρινιάζεις, ρε φίλε. Θα το δεις, θα το δεις. Θα το δεις. Αυτό είναι το DNA μας, το έχουμε σε αυτό. Είστε γκρινιάνοι. Εδώ σήμερα, άκουδο σήμερα. Ναι. Εδώ σήμερα, ναι. Μου έπαιξε στο δεύτερο μήχρονο ένας διαιτητής 90-10. Ναι, ναι, ναι. 90-10. Εγώ δεν είδα σήμερα καμιά αλλαγή από διαιτησία. Δεν με προς το καλύτερο. Δεν είδα. Στο δεύτερο ημίχρονο σε έβαλε μέσα στην εστία. Μπράβο, μπράβο. Και βλέπεις ότι... Παρόπουλε, συμφωνώ μαζί σου που είπε στην αρχή ότι μου πήραν το κέντρο σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Πάοκ το έδωσε στο κέντρο για να μπορεί να χτυπάει καλύτερα αντιπιθέσεις. Ψάχνω να βρουν ευκαιρία της Τρυπόλεως. Παρόπου μου πήρε το κέντρο. Και που με βάζει στα δίχτυα διατίθεντα σφυρίγματά του. Δεν με αφήνει να αναπτύξει το παιχνίδι. Παίρνουν την μπάλα, κολλάνε οι δυο παίκτες μεταξύ τους, τρουτ φάουλ πάρει κίτρινη. Πήδα στον αέρα να διεκδικεί την μπάλα, τρουτ φάουλ πάρει κίτρινη. Έτσι. Ναι, ναι. Και κάτι ακόμα, κύριε Μαλάτο. Εάν δεν έπαιζε στο Καφτατζόγλιο και έπαιζε στη Τούμπα, στο πρώτο 30 λεπτά το σκορ θα ήταν 3-0 με αυτή την άμυνα. Κύριε Μαλάτο, είσαι για τα πανηγύρια εφέτο. Τέταρτο σε βλέπω. Φτιάξε ομάδα, έτσι μας έλεγες, φτιάξε ομάδα για να μας κερδίζετε. Να σου δω φέτος. Αυτά κύριε Μαλάτο. Ακούω Κωστή μου. Ναι, αυτό τον Ολυμπιακό, εγώ λέω ναι. Το πρωτάθλημα θα το χάσει. Για μένα είναι χαμένο. Τελειωμένος είναι αυτός. Τελειωμένος. Το θέμα είναι τι θα γίνει με σένα. Δηλαδή, εγώ φίλε μου. Ερχόμαστε σιγά σιγά στα λόγια μου που λένε. Ρε παιδί μου, Ολυμπιακός κάποια στιγμή θα κάνει το μπλουμ, θα κάνει το αυτό το ντεφορμάρισμα κτλ. Εκεί που θα είσαι, θα σε μείω 3 βαθμούς, και χωρίς φόρ. Κωστή, με το χέρι στην καρδιά τώρα. Πες μου. Είδες 6 επίσημα μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι. 6 επίσημα μάτς. Δεν παίζει ωραία μπάλα ο ΠΑΟΚ. Έστω και 30 λεπτά καθαρίζει το μάτς. Για το πρωτάθλημα εννοώ, καθαρίστε τράβηκα το μάτς. Την προηγούμενη εβδομάδα το σκόρ έπρεπε να ήταν 5-0, κατά λάθος έγινε 2-1. Και σήμερα εντάξει. Κοίτα. Για τα ίδια πάλι. Εγώ νομίζω σήμερα το παιχνιδάκι το πήγαμε εκεί που θέλαμε εμείς. Λαού-λαού. Διατήρηση δυνάμεων, το ένα και το άλλο. Στα ευρωπαϊκά μάτς είχαμε πολλή ατυχία με τον Άγιαξ. Τη Φιωρεντίνα, τη Λάρισα της Ιταλίας όπως είναι πολύ. Χτυπήσαμε στα ίσα στο τελευταίο τέταρτο που μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη. Με σφάζει και ο διαιτητής δεν δίνει πέναλτι, καθαρότατο. Είναι πέναλτι. Είναι, τι πώς το πούμε δηλαδή τώρα. Όπως και με το συμβάδι για τους φίλους του Ρεκλειδίες, παιδιά, είναι πέναλτι αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Είναι πέναλτι. Μπορεί να έκλεισε, να έκανε, έρανε, το χέρι ήταν ανοιχτό, το βρήκε. Είναι πέναλτι. Τελεία και πάλι. Εγώ από το κέντρο ο Ολυμπιακός είμαι το γνωρίζει. Αλλά λέω, παιδιά, είναι πέναλτι. Ξέρεις γιατί είναι πέναλτι δυστυχώς για τον Ηρακλή. Γιατί η σέντρα γίνεται από μακριά.
Έτσι, μπράβο. Δηλαδή δεν είναι να πει το ένα μέτρο, ενάμιση. Έτσι, μπράβο. Χτύπησε, δεν ήθελα, δεν ήθελα. Δεν καταλάβω. Εγώ το πόσο δακρυδέα ήμουν εχθέ δεν μπορεί να φανταστεί, Κωστή μου. Γιατί ξέρω ότι αυτέ οι τέσσερι ομάδε θα χτυπηθούν μεταξύ του και άμα όπου κολλήσει κάπου. Κάποιο. Όπου κολλήσει, Ματρίπολη θα είναι, Μαπανιώνη θα είναι, Μαϊρακλή θα είναι. Και ήμουν πιο ερακλειδέα από τον Ολλανδό τον ερακλειδέα εχθέ. Α, δεν είναι μπέρο, τι να κάνουμε. Και εγώ έλεγα, όχι ρε φίλε τώρα, μην μου κάνει τώρα τέτοια γλιστρά κάτω και κερδίζει ο άλλο μπέρο. Από το πουθενά είσαι ο Φάρης Ολυμπιακό. Από το πουθενά είσαι ο Φάρης. Λοιπόν, αρκετά έπα, να είστε καλά. Θα πιστεύω ότι ο προπονητή ναι. δεν θα τη βγάλει τη χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν θα τη βγάλει. Ουα, έτσι κι αλλιώ. Ήδη τρώει το φορτούνι, αλλά ψάχνω να βρω το λόγο που τρώει το φορτούνι. Και μου είπαν ότι πέρσι ο φορτούνι έπινε πολύ καλό Εβιτάλ. Και... Κοίταξε, είναι Πορτογάλος, θα περάσει τα δικά του τα άτομα. Βλέπει το Φιγκέρας τον διώξαν, πήρανε τον Πέμπτο και ο Πέμπτο τον ξαναγύρισε το Φιγκέρας. Κάτσε όμως να σου πω κάτι. Ξέφραγο αμπέλι είναι αυτή εκεί πέρα. Εγώ το Φορτούνι δεν πιστεύω ότι είναι μεγάλος παίχτης. Μεγάλος. Αλλά είναι καλός παίχτης. Σε αυτό τον Ολυμπιακό, αν δεν παίζει ο Φορτούνης, είναι πρόβλημα για αυτούς. Δηλαδή ο Τσόρι είναι ποιοτικός, αλλά 36 χρονών. Να σου πω κάτι. Είναι γέρος. Τσόρι είναι να σου πω κάτι. Το συμπαθούσα τον παίχτη εδώ στην Γερμανία όταν έπαιζε. Ναι. Καλά να πάθει γιατί διάλεξε ο Ολυμπιακό και είδε στην Παοκάρα. Καλά να πάθει. Το χαίρομαι. Μάντε καληνύχτα. Ρε το σκύλο, δεν θα το έλεγε. Πίτριο τον είπα, τον αγαπούσα το παίχτη αυτό. Το παίχτη εγώ, ναι. Επόμενο, καλημέρα. Το παίχτη, ναι. Καλημέρα. Θα έτρωγε τη θέση του Πέλκα το παίχτη αυτό. Το παίχτη αυτό θα την έτρωγε τον Πέλκα. Ο Πέλκας, καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενο, καλημέρα. Πάμε, γραμμέ ελεύθερε. Τα... επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. 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 Του δίνουν ένα πενιτάρικο από το άλλο ραδιόφωνο, βγαίνει και ροχαλίζει. Θα του τη κάψω εγώ τη μύτη. Έλα, καλημέρα. Δεν ροχαλίζουμε. Μιλάμε. Όχι, κύριε, δεν ροχαλίζουμε. Καλημέρα, καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Είπαμε τέσσερι φορέ καλημέρα. Την Πέμπτη θα πούμε καλημέρα. Έλα, ο Βασίλη σήμερα από το Κρέντι, ο Δελιβερά. Τι έγινε. Αργά το πάω. Ολυμπιακός. Αργά το πάω. Εντάξει, ακούγονται πολλές γραμμές τώρα και δυσκολεύεσαι να πάρεις. Ναι, εντάξει. Τρεις έκοψες. Βγήκα τέταρτος. Έλα, πάμε, πάμε. Δηλαδή επειδή είμαι Ολυμπιακός αυγό, τώρα πάλι πρώτος αυγό. Εσύ είσαι ο δηλός Ολυμπιακός που δεν τόλμησε. Πάλι πρώτος αυγό. Αλλά ο Μαλάτος σέσκησε να πούμε. Ήρθε με την κουστούμιά του. Ήρθε να πούμε ναι. με τα αρώματά του. Ήρθε με την μπουκαμισάρα του να πούμε. Κάτσε, περίμενε, εσύ, περίμενε να σε κόψω τώρα. Εγώ μιλάω τώρα. Για τον Τσόρι τι είπες? Ποιο Τσόρι? 60 λεπτά χάρμα η δεύτερη επέκτηση είναι. Ο Τσόρι? Ναι. Πόσο χρόνο είναι? Βάλεις? Πόσο χρόνο είναι? 37. 37. 37 χρονών το βάλεις να παίξει Ευρώπες και τέτοια και να έχεις το φορτούνι έξω. Ας Ευρώπες τώρα εδώ, μιλάμε εδώ, εγγύς. Θα πάρεις πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη άλλες. Γιατί να μην το πάρω, πώς θα το πάρει. Πώς θα το πάρεις εσύ το πρωτάθλημα? Δεν εμπιστεύουμε τον προπονητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο προπονητή ρε, το υλικό σου είναι αυτό. Αυτό το μπακ που το βρήκε στο στόπερ, ρε. Το καινούργιο λες, το Βιάννα. Αυτό το Βιάννα, ρε, από πού το πήρατε, ρε. Καλούτσικος είναι, εντάξει. Τι μην καλού... το κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι. Έχει κοντρόλ, έχει πρώτη παλιά, καλό. Από ποιο παιχνίδι να τον κρίνουμε, δηλαδή, το δούμε κανένα χρόνο. Εντάξει, θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας. Που λέγει ο Παπαγιανόπουλος, βλέποντας και κάνοντας. Ποιος Παπαγιανόπουλος βλέπει? Αλλά μη... Και Μίμης Φωτόπουλος. Μην πιπηλάνε τώρα εδώ τα πάω και ότι θα πάρω πρωτάθλημα και τέτοιο. Μα... Ο αντίπαλός τους είναι ο Άρης. Έλα ρε φίλε τώρα. Αν κληρωθούν στο κύπελο θα αποκλειστούν κιόλας. Ο αντίπαλος είναι Ολυμπιακός, το έχουν δηλώσει. Τώρα τα θέλεις. Εγώ ξέρω και αντίπαλό μου τον Παναθηναϊκό. Πάω και έχω καιρό να ακούσω. Δηλαδή ρε φίλε, θες να μου πεις ότι άμα χάσεις εσύ το πρωτάθλημα, λέμε. Ναι, ναι. Προτιμάς να το πάρει ο ΠΑΟΚ παρά ο Παναθηναϊκός, γιατί τι. Ποιος, πες ότι το χάνεις το πρωτάθλημα, λέμε. Ποιος θες ναι. να το πάρει. Ποιος θες να το πάρει. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Αδέρφια, αδέρφια, μαζί σου φιλαδέρφια. Να τους. Η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ. Ναι. Λέμε τέλος, σαν παλιός ο παδός, έτσι. Ναι. Το θυμάσαι εσύ, αδέρφια, αδέρφια. Τότε που το χάσαμε και δεν το πήρε ο Παναθηναϊκός, το πήρε η ΑΕΚ. Μάλιστα. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ κακώς ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Δεν έχει αντίπαλο Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε φίλε, με συγχωρείς. Ο ΠΑΟΚ 30 λεπτά σήμερα έπαιξε μπάλα. Μπαλά, εντάξει, παίζει καλά, παίζει καλά. Έχει καλά άκρα, έχει μπάλα. Το Ρίκης, έχει το... Έχει κάποιους παίκτες πολύ καλούς, έχει κάποιους αμυντικά. Ναι, ναι, το παραδέχομαι αυτό. Τι, ναι. ψέματα εσύ, να πω. Ο Ροντρίγκης και ο Ζαλμά, εσύ τι παρουσίασες εχθές, ρε φίλε.
σε αυτό τον Ηρακλή. Εγώ την παρουσίασα ένα συνοθήλευμα με ένα ζόρι να προσπαθεί να μαζέψει την ομάδα όλη. Αλλά ο Ηρακλής μετά το 60 κατέρευσε, ναι, γιατί έχει πιτσιρικάδες και κατάλαβα ότι θα το πάρω το μάτς. Ναι. Έτσι. Δηλαδή εσύ πήρες το μάτς γιατί κατέρευσε ο Ηρακλής. Έτσι το κατάλαβα, δε, γιατί μου μέσα εγώ, πάω και βλέπω έτσι. Δηλαδή η ομάδα που δίνουν οι book, ένα 40 ότι θα πέσει. Η ομάδα που όλοι μαζί κοστίζουν όσο κοστίζει ο Ιντέγε, και, δηλαδή ο Ιντέγε πόσο τον πήρατε τον Ιντέγε, ρε. 5 εκατομμύρια. Ο Ηρακλής όλος άμα κάνει 1 εκατομμύριο, φτύσε με. Πολλά είπες Κώστα, 1 εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Ναι, η ανατροπή του Ολυμπιακού έδινε 1,80. Η ανατροπή έδινε 25. Στο εμίχρονο λέω, στο light. Α, στο light, στο light. Ναι. Με 0-1 πίσω θα σε δίνει 1,80, κάτι τρέχει. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε... Απλά και ο Ηρακλής δεν έχει κάτι ρε, εντάξει, δεν μπορούν τα παιδιά. Μετά δηλαδή ρε φίλε... Έπεσε πολύ. Δηλαδή ρε φίλε, εσύ αυτόν τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό που είναι σε φόρμα, έχει τον Μπέρκ δαιμονιώδη, με τον Μπάουκ που έχει αυτά τα άκρα, που είναι γρήγορος, που βάζει γκολ σε κάθε μάτς. Συμφωνώ σε αυτά που λες. Ναι. Ναι. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα φέτος, με την ΑΕΚ? Περιμένω μπας και στρώσω. Α. Μπας και βρω καμιά δεκάδα καλή. Όχι. Δηλαδή στους πειραματισμούς είστε ακόμα. Συμπεριμένεις να βγει η ΕΠΟ. Λες. Ναι. Να. Τι θα γίνει με αυτή την ΕΠΟ τελικά? Άμα όχι, δεν ασχολούμαι με την ΕΠΟ. Δεν έχει κάποιο... Μπροστά ο Ολυμπιακός είναι καλός. Τι μπροστά? Πίσω είναι το πρόβλημα. Πίσω δεν έχουμε offside linesman τώρα. Δεν έχουμε. Στάσου ρε φίλε. Δεν έχουμε linesman μπροστά, μπροστά είναι καλός, ε. Μπροστά είναι καλός. Μπροστά έχει παίχτες ποιοτικούς, ναι. Μάλιστα. Γιατί ο Μαρίν δεν είναι καλός. Ο Μαρίν. Ναι. Δεν είναι καλύτερος. Ο Κοντός που έβγαλε την assist στο Νιντέγκη χθες δεν είναι καλός. Κοντός χαφ. Ναι. Κοντός χαφ. Μάλιστα. Γιατί ο Κάτσε ψηλός ήταν. Να που τον διώξανε, είδες, το κάνανε. Πάει. Σπάλμα. Πάει ο Κάτσε, το Κάτσε. Το Κάτσε. Πάει το Κάτσε. Το Κάτσε πάει. Οι μπλούζες κυκλοφορούν ακόμα. Έκανε την κάθετη, ε. Βέβαια. Είχε μείνει το πνευμόνιο του Αγγελόπουλου από... Το Μάρτις λέω κοντό, το θυμήθηκα. Ναι. Ο Μάρτις δεν είναι καλός. Ο Μάρτις. Ναι. Μάρτινς. Ο Μάρτις. Θα τους δούμε αυτούς σε άλλα μάτς τώρα με τον Ηρακλή. Τι να κρίνουμε ρε εσύ. Εντάξει, έχει καλούς παιδιούς. Πίσω, ναι. Πίσω υπάρχει το πρόβλημα. Πίσω θα προβλέψει εκεί. Και θα κάνω και μια ερώτηση στο μέγα προβλητή να του πούν. Τραβάσω κάποια σολύπερο. Να το βάλω σε ποιον, στον Ποτία ή στον... Ο Σιώβας τι έγινε? Με το Σιώβα μαζί, όπως το πες. Ο Σιώβας τι έγινε? Καμπιάς ο Σιώβα. Ο Σιώβας... Τι τραλέφατε δεν τα λέει αυτά. Ο Σιώβας τι έπαθε? Δεν ξέρω τι έπαθε. Τι έπαθε ο Σιώβας, δεν ξέρεις τι έπαθε? Δεν ξέρω, τα ενίκου ούκεν Δήμο. Δεν ξέρω τον Νίκο ούτε τον Δήμο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι φέτος το πρωτάθλημα δεν το παίρνεις. Και εξητάρω τον Παοξή ότι εσύ δεν παίρνεις πρωτάθλημα, πρέπει να το πάρει αυτός. Εάν δεν το πάρει ο Πάοκ φέτος το πρωτάθλημα, είναι αποτυχία της αποτυχίας, Παταγώδη. Αν πάρει το κύπελλο και πανηγυρίζουνε, εγώ θα τους βρίσω. Δεν έχει ο Πάοκ μέταλλο για πρωτάθλημα. Αν το πάρει, το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει μέταλλο. Δηλαδή έχει να λέει το τραυματισμένο εκεί με κλάνη, παίζει και καρφώνει γκολ. Έγινε ρε φίλε. Δεν μπορεί ο Πάοκ. Και όντως οι ίδιοι οι φίλαθλοι του Πάκου δεν το παραδέχονται. Δεν το έχουν για φέτος για πρωτάθλημα. Δεν βγαίνουν να μην... Δεν έχει μετά. Δεν έχει πρωταθλήματα. Δε. Δε. Τρία έχει ο Άρης, δύο Πάκου. Πλάκα κάνουμε. την αλήθεια λέω. Ψέματα λέω. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αλήθεια είναι. Αλλά και οι οπαδοί του Πάκου δεν τους βλέπω ζεστούς για πρωτάθλημα να πούνε όπως τις άλλες φορές. Και έχουν δηλαδή... Ναι, θα το πάρουμε. Δηλαδή αυτό και πάμε σε διάλειμμα και πάρουμε τις γραμμές ελεύθερες. Έχουμε άλλη μία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Για να δω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις κι εσύ ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα βγει ο ΠΑΟΞής και δεν θα πει ότι είναι αποτυχημένη η χρονιά του? Ναι, έτσι πιστεύω. Πώς? Δεν θα πει ότι. Εγώ δεν το πιστεύω. Δεν θα πει. Λοιπόν, για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Πού θα βρεθούμε, ρε Ραπτόπουλε, πού συχνάζει τώρα, δε. Να συχνάζω, ρε φίλε. Άγιο Θεράποντα. Τι Άγιο Θεράποντα, ρε φίλε. Εγώ δουλεύω, γυμνάζομαι. Τι νέα με δει. Στα box γυρνάει, στα box. Προπονείται, με μένα προπονείται. Τώρα θα με δει τα Χριστούγεννα, φίλε, ξανά. Πήγα στο Κρέντι να σε βρω, λέει, έφυγε ο Ραπτόπουλος, το πούλησε ο Βασίλης. Εγώ είμαι φίλος με τον Βασίλη και τα λέμε και μιλάμε. Ξέρω βρε, έτσι πλάκα κάνω, δεν ξέρω, έχει ένα χρόνο που το πει. Κλείσει, εμένα οι ρυθμοί μου φίλε είναι όχι Θεσσαλονικιού, έχω άλλους ρυθμούς. Εγώ έχω ρυθμούς Νέας Υόρκης. Σε έχεις ρυθμούς. Θυμάμαι 3-4
Και ξυπνάει, γεια. Κλείσε, για χαρά, διάλειμμα. Ναγίων πάντων 28 υπάρχει το μεγαλύτερο σάντουιτς στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, μπορεί να και στην Ελλάδα, δεν ξέρω, και τη Θεσσαλονίκη μου είπανε, και για τα επόμενα 50 χιλιόμετρα ανατολή, δύση, βορρά και νότο δεν μπορεί να βρει μεγαλύτερο σάντουιτς. Θεριό. Μπέργκερ, θεριό. Παραγγέλνεις δύο μπαβάτσικα με 5 ευρώ, τρως συγκρίνεις μέγεθος και τιμές και ποιότητα. Λοιπόν, μια ματιά τους είπαμε σε χορταίνει. Μια μπουκιά τους σε τρελαίνει με τη γεύση του. Τρως δύο αν μπορείς και πληρώνεις το ένα. Τρως τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αγίων πάντων 28, προκαλείσαι να πας να δοκιμάσεις την τύχη σου. Από γεύση έχω φάει και εγώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και η παραγγελία σου στο 231-0510-045. 231-0-90-90-90. Εγώ βιάζομαι, φίλε. Βιάζομαι. Συμφωνώ απόλυτα για κανείας, αλλά μην βιάζεσαι να κρίνεις Βαρέλα και Σάκοφ. Θα εκτεθείς. Του Τζαβέλα είναι πέναλτι για μένα. Λέω 36. Ότι υποκύπτησε πέναλτι δηλαδή ο Τζαβέλας. Οι απόψεις διέστανται, Κώστα. Άμα το δίνε, θα λέγαμε ήταν αυστηρό. Τώρα δεν το έδωσε, ναι. Κωστή με τη Φιωρεντίνα, ο Κανίας ήταν σκύλος. Ναι, αλλά τη σκύλος είναι. Λαμπραντόρ. Κωστά είναι λαμπραντόρ. Μπορεί να ήταν Μίνι Μάους. Ήμουν μέσα και τον είδα να ελοκάλυπτει μέχρι και το 90. Νομίζω ότι ήταν δρομέας. Έχει κάποια θεματάκια, αλλά θα δει, θα σε διαψεύσει. Ναι. Μακάρι, ρε, Κώστα, να μας διαψεύσει. Όχι. Όχι, απ' τη μια λέει παίζουν Νόιερ, Καφού, Ντεσάμ, Ρίο. Φέρντιναντ, Ρομπέρτο Κάρλος, Νταβίτ Τσάβι, Κρόεφ, Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο, Πελέ και απ' την άλλη Μπουφόν, Μαλντίνι, Νέστα Πουγιόλ. Ποιο θα κερδίσει, λέει. Πού να ξέρω, ρε φίλε, σε τι κατάσταση θα είναι αυτή. Πού ήταν αυτή. Ναι. Πω. Τι είπε τώρα. Βασίλη. Πω. Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Μπέρκ, μάλιστα. Πάμε γραμμέ, φουλ, καλημέρα. Γκλινγκλον. Καλημέρα. Νάτο ο Μάικ. Νάτο. Ο συμπαθέστατος μου φίλος. Έτσι. Και θυμήθηκα μια ιστορία που είχαν πει, δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια, ότι το όνομα Άρης το πήρε από ένα σκύλο. Το είχε βγάλει ένας άνθρωπος έξω και το φώναζε Άρη, Άρη και πήρε το όνομα. Τους διώξανε, ρε, Ηρακλειδείς. Κάνανε ίντρικες και τέτοια και τους διώξανε οι Ηρακλειδείς. Τους πετάξανε έξω με τις κλωτσιές. Άκου τώρα τι είπε ο άνθρωπος αυτός εδώ πέρα, ο Ολυμπιακός. Μην το κατηγορεί, το Ολυμπιακό λέει. Ναι. Δεν είναι ο Πάοκ, λέει, είναι ο Παναθηναϊκός. Μια φορά τη λέξη Παναθηναϊκός δεν την είπε. Ο Σιώβας λέει δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά το κάτσε παίζει στον Πάοκ. Ο Σιώβας γιατί έγινε. Σωστή παρατήρηση. Σωστή παρατήρηση. Και το ρωτάς τι γίνεται και λέει δεν ξέρω τι γίνεται με το Σιώβα, αλλά το κάτσε παίζει στον Πάοκ. Ο κύριος Μάγκες αλλού το πάει. Καλά πάει τώρα. Το κάτσε. Ισχυρίζεται ότι δεν ήταν Ολυμπιακός αυτός που μίλησε. Ναι. Δεν ξέρω τι ήταν. Καλά κάνει. Δεν ισχυρίζουμε τίποτα. Απλώς λέω τα λεγόμενά του. Αυτός ο Βασίλης που είπα ο τελευταίος ήταν Ολυμπιακός. Τον γνώριζε. Τότε. Ήταν αρθεί και στην εκπομπή, αλλά κόλωσε να πούμε. Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει, εγώ απλώς ρωτάω. Δεν ξέρει τι γίνεται με το Σιώβα, αλλά ξέρει με το κάτσε που πάντως ελπίζουν, λέει οι Ολυμπιακοί, ότι θα φτιάξει ομάδα και τα λοιπά. Εγώ λέω, ότι πορτάδρυμα φέτος δεν παίρνουν. Πόρτα πολλά. Και αν δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη, για μένα θα είναι αποτυχία. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Μπορούν να γκρεμίσουν να διαλυθούν όλες οι ομάδες του. Έτσι. Μάκη, σαν ντόπιο παοξής που είσαι, πιστεύεις ότι θα είναι αποτυχία αν δεν πάρεις πρωτάθλημα και δεν το πάρει ο Ολυμπιακός? Από σένα θέλω να τα ακούσω. Αν θα είναι αποτυχία. Ναι, επειδή είσαι ντόπιο. Δεν θα είναι. Εντάξει. Δεν νομίζω. Έγινε. Είναι και ο Παναθηναϊκός δυναμωμένος. Αυτό σου λέω. Σεβαστή, ναι, σεβαστή άποψη. Ναι, ρε Σιμάκη, να σου πω κάτι. Αλλά να περιμένεις. Δεν είναι ευκαιρία, ρε φίλε. Να περιμένεις τόσα χρόνια σου δίνεται και ναι, κάποια ευκαιρία. Καλή ομάδα έχεις. Οι άλλοι δεν έχουν διαφορές. Λίγο να κλείσει τα χαφ, λίγο εντάξει, το Δεκέμβρη κάνα φόρ. Δεν είναι δηλαδή. Φορ έχουμε. Δεν βρίσκεται τίποτε σωστό του στον ΠΑΟΚ μέσα. Ποιος? Αλλά να σας ρωτήσω κάτι, ρε, εσείς τι έγινε, ρε, χθες. Την Κυριακή τι είχαμε, ρε, στο Καφτατζούκα, ανατροπή. Φαντάζεσαι την έκανε ο ΠΑΟΚ την ανατροπή, την θα βγει Ανατολή και θα βγει. Δεν ξέρω, τον κόκκινο τον είπα, τον μεσημέρι. Τα γάρια και πρώτα πρώτα εσένα λέω. Αν την έκανε αυτή την ανατροπή ο ΠΑΟΚ. Τι θα βγαίνατε και θα λέγατε. Αυτά που λέω για τον Ηρακλή δεν ακούσε εκπομπή. Ακόμα θα γαμίζει ο Ραπτόπουλος. Ακόμα. Και ήθελα να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Αν ήσουν ο Κούγιας Μπέ στα Γιάννενα. Αυτό τον τερματοφύλακα χθες τι θα τον έκανε, ρε, εσύ. Ο Κούγιας στα Γιάννενα. Εσύ, να ήσουν ο Κούγιας, ρε παιδί μου, Μπέ. Κούγιας Μπέ. Και ήσουν ο πρόεδρος στα Γιάννενα. Γιάννενα. Αυτό τον τερματοφύλακα δεν θα τον έκανε. Στα Γιάννενα, τέσσερα. Το Πασχαλάκι.
Θα τον έστελνε με κανένα μηχανάκι στα λεπτά αυτό να μοιράζει φακέλους. Δεν θα τον έρευνε τρία χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Μήνυση. Ναι, ρε παιδιά. Πρώτον. Ναι. Πρώτον. Δεν κάνει ένα βήμα να πάρει την μπάλα από επάνω του. Είναι μόνος του. Ναι. Δεν τον ενοχλεί κανένας. Ναι. Να κάνει ένα βήμα πίσω να πιάσει την μπάλα. Δεύτερον. Να τη ρίξει μια κεφαλιά της στήλη στα πλάγια. Και τρίτον. Άνετα μπορούσε να τη το πάρει με το στήθος. Και μπορούσε και τρίπλα να κάνει και να τη στείλει μακριά. Να κάνει σε μια σαραντάρα παλιά. Μα και όχι στα πλάγια, ούτε στα νέα πλάγια μπορεί να τη στείλει αυτός. Καλός θερματοφύλακας. Μακάρι, καλός είναι. Καλός είναι. Εγώ σου λέω ότι τρία λάθη κατά τη γνώμη μου. Ένα βήμα να έκαμε πίσω, δεν τον ενοχλούσε κανένας. Να την πιάσει την μπάλα. Είναι καλός θερματοφύλακας, τον περιμένω, όπως περιμένω του Πανιωνίου. Το νεαρό, ο Γλύκος είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Εξόδους κάτω, πολύ καλός. Ο Γλύκος έχει πάρει τουλάχιστον ένα 40-50%. Πολύ καλός. Από αυτό που δεν είχε. Και στέγνωσε κιόλας. Στέγνωσε. Από αυτό που δεν είχε. Στέγνωσε. Έχει αυτοπεποίθηση φέτος, φαίνεται. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ρεσί. Καλά, αρέσει, φίλε Αριανέ. Πες μου, Μάκη. 6 λεπτά καθυστέρηση για να κερδίσετε τη Λαμία. 7, 8. Καληνύχτα. Γεια σας. Ο Νετούλης τι. Ο Νετούλης. Ρε Ραπτόπουλε, λέει ο 966, άνεργος είμαι. Να έρθω κι εγώ για κάνα μήνα στις εκπομπές σου. Μπας και κάνω κι εγώ δική μου εκπομπή. Φοβερό. Έτοιμα είπε. Ραπτόπουλε, διαμάντι μου στείλες Βασίλη. Ακατέργαστο διαμάντι ο Βασίλης. Ραπτόπουλε, μικρά παιδιά, όσο πάντα είχαμε μάθει ένα πράγμα. Το παίρνει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Αν το πάρει Άκη, άλλη ομάδα είναι ως μη γενόμενο. Αυτά είναι τα μεγέθη, λέει. Εσείς καλά κάνετε και τους κρατάτε ζωντανούς ως ενδιαφέρον λόγω του κοινού που απευθύνεστε. Η αλήθεια όμως είναι μία. Δύο ομάδες έχει χώρα ως μεγέθη. Οι άλλοι απλά υπάρχουν. Τι να μου πει, λέει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερες φορές έχω πάει στους 4 Ευρώπης παρά έχουν πάρει, λέει, πρωτάθλημα. Ναι, αλλά αυτό δεν μου αφαιρεί το δικαίωμα φέτος με έναν παράγοντα που έχει λεφτά, πληρωμένη ομάδα, συμμαζεμένη, γιατί να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή τι, το 85 που το πήρε, πόσο καλύτερος ήτανε. Ήτανε. Από τον Παναθηναϊκό, ήτανε. Ήτανε. Με Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκους, ομαδάρα ο Παναθηναϊκός. Τυράστες, μάστ, ταράσιδες στα καλά τους. Πλάκα κάνετε. Γιατί άμα το πάρει. Ένας Μπέρκ είναι ο Παναθηναϊκός. Ένας Μπέρκ. Δηλαδή, άμα πούμε στον ΠΑΟΚ, βγάζουμε τον Κλάους ένα μήνα έξω, δύο μήνες έξω. Να μπήκε ο Κουλούρης, έκανε δύο γκολ. Άμα βγάλουμε από τον Πανολυμπιακό τον Γκαρντόζο έξω. Μπήκε ο Ιντέγια, έκανε γκολ. Αν βγει ο άλλος από την ΑΕΚ, ο Παλέμαχος, ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα. Θα μπει ο Μπακασέτας, έκανε τον γκολ. Εάν φύγει ο Μπέρκ, τι θα κάνετε, ρε, στον Παναθηναϊκό. Αυτά τα λέω, πάω ξύνει, μια. Ποιον έχουν από πίσω, ρε Ζέρμαν Μπέρκ. Ποιον έχουν. Τον Μπέρκ, ποιον έχει. Ποιον έχουν. Αν φύγει λοιπόν ο Μπέρκ από τον Παναθηναϊκό ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πλήττεται ο Παναθηναϊκός. Αν φύγει ο Κλάους, ο Γκαρντόσο ή ο Ιντέγε ή ξέρω εγώ ο Αλμέιδα ή ο Αραβίδης, πλήττεται η ΑΕΚ. Πόσο ή ο Ολυμπιακός, πόσο. Καλημέρα. 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 Μ' ακούς? Ού, σ' ακούω, ναι, τι. Εγώ σ' ακούω, εσύ δεν ξέρω. Μας είπες αυτό που λέει. Ναι. Το 85. Ναι. Την ομάδα του Παναϊκού. Ναι. Γιατί δεν λες και του ΠΑΟΚ. Πώς το πήρε το πρωτάθλημα. Του ΠΑΟΚ το πήρε ο Λιάκος, ο Δημόπουλος, ο Κωστίκος, ο Δαμανάκης. Ο Αλαβάντας έπαιζε. Δεν ξέρω αν έπαιζε, δεν θυμάμαι. Ένας θερματοφύλακας. Στάσου λίγο. Ένας θερματοφύλακας Παντέλης το πήρε. Ένας Πάνος Σωτηρόπουλος. Μπράβο. Το πήρε. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις, ρε φίλε. Δημόπουλο έχει βγάλει η Ελλάδα άλλο. Δημόπουλο. Όχι. Γιατί όχι, γιατί δεν έβγαλε Δημόπουλο η Ελλάδα, δηλαδή. Πώς δεν έβγαλε, δυο έβγαλε. Δελικάρης έπαιξε στη θέση του Δημόπουλου. Εξαριστερά δεν έπαιζε ο Δημόπουλο. Ναι. Λοιπόν, Τζόρτζεβιτς έχει βγάλει η Ελλάδα. Έτσι. Τι έχει βγάλει. Λοιπόν. Τι έχει βγάλει. Σήμερα πώς το λέει στο ΠΑΟΚ. Μισή ώρα έτριβα τα μάτια μου. 15 λεπτά ήμουν αλογικός και στο δεύτερο ημίχρονο μοίραζα σαλοσπύρ στους ΠΑΟΞίδες. Σαλοσπύρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν στεναχώρια ο Κώστας. Έπαιξε λίγο, 5 λεπτά, 7 λεπτά πώς έπαιξε. Γιατί δεν παίζει 90 λεπτά. Γιατί δεν παίζει 90 λεπτά, γιατί προφανώς δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
Εκεί στο καφενείο που ήμασταν ο Κώστας είχε κρατημένα τα ηλεκτροσόκ σε όλους τους παοξίδες. Ηλεκτροσόκ σε όλους μετά το 60. Όλοι στεναχώρια. Όλοι κλάμα. Οι Λιβερπουλίστες στο δεύτερο ημίχρονο και οι παοξίδες είχαν χάπια. Ναι, ναι. Οι Λιβερπουλίστες και οι παοξίδες. Εσύ θεωρείς δηλαδή τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ που δεν παίρνει το πρωτάθλημα είναι η αδικία? Όχι. Είναι η λακαμία. Συμφωνούμε. Έχει background ο ΠΑΟΚ. Φέτος έχει σβήσει τα χρέη. Είναι μηδέν. Πληρώνει ο πρόεδρος. Είναι ομάδα καλή. Ο προπονητής πιο σοβαρός. Έχει πάρει παίκτες. Ο Ολυμπιακός έπεσε. Οι άλλοι δεν πήρανε παιχταράδες. Πήρανε, αλλά δεν πήρανε. Είναι ευκαιρία. Ρε φίλε, με το Σαββίδι είσαι. Ναι, ναι, Κώστα. Λοιπόν, ο Μαρινάκης ξεφουσκώνει. Ήρθε στις 7 θάλασσες εδώ, έφαγε 400 κιλά ψάρια. Έφυγε να τη ζώνη του από εκεί που ήταν στο πρώτο κουμπί, πήγε στο 10. Δε, πας. Εάν δεν το πάρεις φέτος με το Σαββίδι, είναι αποτυχία. Το κατάλαβες. Και πέρυσι έτσι μου λύγες. Δεν γίνεται ρε να πούμε, Κώστα. Αυτός ο ΠΑΟΚ έχει το σύνδρομο του Βουλγαρίδη. Και πέρυσι έτσι μου λύγες. Πέρσι. Ναι. Φέτος ειδικά. Μπορείς την ΑΕΚ μου λύγες, άμα δεν το πάρει. Ναι. Και έρθει ο άλλος, ο Μαρισανίδης, μην περιμένεις. Ναι. Για φαντάσου να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, να μείνει τρίτος και να το πάρει ΑΕΚ. Εγώ ξέρω. Με το Μητσικό στα προπονητή εκεί πέρα. Και τι θα λέω. Για να σας πω. Ήρθε ο Μελισανίδης, κουτσός, από τη Β' πήρε κύπελο πέρυσι, έτσι. Ξέρεις τι. Εφέτο κάναμε δύο παιχνίδια. Ένα στη Τούμπα με το Αγρίνιο και σήμερα ένα κάτω στο Κολοκοτρονέως. Ντέρμπι τα κάναμε. Φέτος θα πάρεις κύπελο. Προβλέπω. Θα πάρει καμιά εκάνας Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Προβλέπω. Και θα πανηγυρίσει σαν το Βλάκα. Και το Χαζόν. Προβλέπω. Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να κάνω τίποτα καλύτερο. Αυτό σου λέω. Θα σε ξεγελάσουν με κάνα κυπελάκι οι σύμμαχοι της διαιτησίας. Και θα χαίρεσαι και θα βλέπεις τον πώς το λένε, τον πρόεδρο της έψη μου, τον γραμμένο στον δρόμο και θα τον παίρνεις κάψεις. Θα του κλείσεις τα παπούτσια γιατί σε ταγάρι. Ολιγαρκής. Είσαι ένα ταγάρι. Ταγάρι ολιγαρκής. Ακούς, είπες ένα ωραίο. Πάντα ωραία λέω. Θα με ξεγελάσουν. Έτσι. Το τελευταίο πόσο το πήραμε, ξέρεις. Πόσο. Στα Φιλαδέλφια πώς το πήραμε. Πώς το πήρατε. Δώρο. Δώρο. Ναι, από το θείο που λέει ο Νικολάκης. Δηλαδή σας το χαρίσανε ρε φίλε. Κύπελο με κορδέλα ήταν αυτό. Φιόγκο. Τι ήταν. Εγώ σας το χαρίσανε το κύπελο. Σας το χαρίσανε. Εντάξει ρε φίλε. Δεν το θυμάσαι. Μωρέ το πώς δεν το θυμάμαι. Κοίταξε να δεις. Ομάδα δεν κάναμε ακόμα. Εσύ τώρα αφού τη βλέπεις έχουμε κάνει ομάδα. Εντάξει. Είναι καλύτερα από πέρσι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν μου λες το βράδυ τι κοπάνησες. Πώς. Κοπάνησες τίποτα. Όταν θα έρθει η στραβή θα σου ρωτήσω εγώ τι τρως. Μπαμπάτσικο. 20διάρι με γλυκάνι σου είναι αυτό σίγουρα. Δεν η στραβή έρθει με τον Άγιαξ, ναι. Αλλά θα έρθει και με στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και τότε θα σου πω τι τρως. Μπαμπάτσικο. Πρόσεχε τις παλινδρομήσεις του στομάχου. Κλείσε. Επόμενη γραμμή. Εγώ άμα πιω και κοιμηθώ, δύσκολο μετά. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, μα ακούτε. Σας ακούμε κύριε. Ναι. Loud and clear. Ναι. Είπαμε, σας ακούμε. Τώρα ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, κύριε. Ωραία. Καλημέρα από Σταύρος από Βέρεια, από Οκτσής. Ναι. Λοιπόν, ραπ. Να δεις τη μαρμίτα, την είδες χθες. Όχι, χθες ήμουν ψόφιος από τη δουλειά και... Rapto.gr με ενημερώνει η Κουμούνα. Μια μαρμίτα φοβερή, με ήχους στραβούς, με αυτό και τα λοιπά. Με ένα κανάλι άθλιο, αλλά εμείς έχουμε το κοινό μας... Ό,τι και να γίνει. Στραβώ το πλοίο, κουτσό τα αμάξι, χωρίς καρμπιράτερ. Τρέχουμε! Κολλάει στο χέρι. Rapto.gr, κουμουνιστής κάνει δουλειά. Πάμε, σ' ακούω. Θα μπω και θα το δω, θα μπω και θα το δω. Έτσι. Λοιπόν, να σου δώσω κάτι προγνωστικά δικά μου και να μου πεις τη γνώμη σου μόλις κλείσω το τηλέφωνο. Για πάρτα. Λοιπόν, για πρωταθλητή Ελλάδος, Παναθηναϊκό 30%. Παναθηναϊκό. Ναι. ΠΑΟΚ 30%. Ναι. Ολυμπιακός 25 και ΑΕΚ 15. Ναι. Να σου πω γιατί. Για πες, γιατί. Λοιπόν, ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα. Φοβάμαι τον προπονητή του, είναι λίγο, το έχεις πει και εσύ,
ανάθεμα αν ξέρει από προπονητική. Καλώς είναι. Αλλά δεν έχει βάθος το ρόστερ. Ο δεν... ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, έχει βάθος το ρόστερ. Πάλι φοβάμαι λίγο τον Ίβιτς, μη μας κάνει καμιά λακαμία, μας βγει κανένας Τούντορας. Όχι, όχι, Τούντορ δεν σε βγαίνει, φίλε. Όχι, 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 με τίποτα. Φοβάμαι λίγο τα χαφ εκεί πέρα, αυτά που λες εσύ εκεί, ξέρω εγώ. Να φοβάσαι τα χαφ, δεν μ' αρέσουν όταν αμήνονται τα χαφ. Ο Ολυμπιακός σας πάει να κάνει κανένα τάμα στην Παναγιά της Τινουμπάς και ανέβει λίγο η απόδοσή του. Ναι. Και η ΑΕΚ τώρα, λες να μας κάνει καμιά γκέλα αυτή εκεί, η ΑΕΚ, ξέρω εγώ τι είναι, από με τον Τίγρη εκεί πέρα. Φίλε, αν σας πάρει ο Τίγρη στο πρωτάθλημα τζάμπα με την ΕΠΟ, να κάνει αγώνα. Να κάνει τώρα... αγώνα εδώ η Ιβάν με τον άλλο, τον Ορφέα Ζάχο, τον. Τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ορφέα Ζάχου. Τον Ορφέα Ζάχου, κύριε Κανελάκη. Και να σας πάρει. Σταύρο Ζαμπούνι. Και να σας πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θα είστε ξεφτύλες αν πανηγυρίσετε κύπελο. Κατάπτυστη. Μα και εγώ αυτό λέω. Ναι. Μα και εγώ αυτό λέω. Γιατί με αυτό το Χριστοδουλόπουλο ακόμα δεν ήρθε ο οικοδόμος. Φλάσει έπαθε στις πρώτες δύο προπονήσεις. Έναν Αλμέιδα εκεί παππού. Ένα Σαραβίδη είναι από πίσω. Άμα σε πάρει αυτή η ΑΕΚ πρωτάθλημα, ρε Σαβίδη. Άντε πάνε από το Μακεδονία Παλάς και αυτοκτόνα πάνε πίσω από το Μακεδονία. Είμαστε για σφαλιάρες. Βέβαια, τι λες τώρα. Είμαστε για σφαλιάρες. Έτσι. Τέλος πάντων, σε κλείνω για να σε ακούσω και για το υπόλοιπο τέταρτο. Έτσι, γλυκό αγόρι, κλείσε. Άντε, τσο. Πάρε και αυτό ένα λεγιάκι. Γλυκός άνθρωπος. Ραβανή Βερίας, ωραία γλυκά. Έτσι. Όσοι είναι στη γραμμή, μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Χρήστος από την Αμφιάλη με. Πού είσαι, ρε Χριστάρα, τι κάνεις, καιρό. Τι κάνεις, Κώστα μου, καλά μου, ρε. Καλά, είχα πάει, έλειπα στη Σκωτία, στην κόρη μου είχα πάει να τη δω το καλοκαίρι. Τι και ήταν πριν από 10 μέρες. Είναι παντρεμένη εκεί, ζει. Τι πήρε, Σκότο? Όχι, Έλληνας, είναι εκεί το παιδί, είναι οικονομολόγος σε μια επενδυτική τράπεζα. Και η κοπέλα με πού δουλεύει? Η κόρη μου δουλεύει εκεί στα Ζάρα, είναι υπεύθυνη στο Ζάρα. Την κοπέλα, σου λείπει, ρε φίλε, εκεί που πήγε. Κώστα, μου λείπει πιο πολύ στη μάνα της και με παρηγορεί λίγο αυτό το ψυχρό το Sky που τη βλέπω τα βράδια τις νύχτες. Μετά από σένα κάθομαι τη νύχτα και τη βλέπω, πάει με 2 ώρες πίσω. Το Sky, ρε φίλε, δεν πάλι. Κώστα, να σου πω κάτι, ό,τι και να είναι, τουλάχιστον τη βλέπω στην εικόνα, γιατί στο τηλέφωνο είναι χειρότερο, α πούμε. Αλλά τουλάχιστον τη βλέπω, συζητάμε, εντάξει. Τι ναι. Να κάνεις. Είναι το μόνο παρηγορητικό. Είναι άστα να λέμε αυτή το παιδί σου έξω κλαφτά. Στη Σκωτία δηλαδή, ρε φίλε, πόσο είναι το εισιτήριο να πούμε? Κώστα, τώρα έχει... Είναι νεκρή περίοδο τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι και το Νοέμβρη έχει 180 ευρώ. Πόση το χειμώνα όμως έχει κάτι 400, 500, είναι άλλο πράγμα. Πόση ώρα είναι να πας στη Σκωτία? Είναι γύρω στις 3,5 ώρες. Πες ότι είναι στη Λεβαδιά, ρε φίλε, έχεις ένα γρήγορο αμάξι και πας και τη βλέπεις στη Λεβαδιά. Εντάξει, κοίταξε, είναι ότι δεν έχεις το χειμώνα, δεν έχεις κατευθείαν. Πας μέσω Λονδίνου, κατάλαβες, και εκεί άργησε. Ενώ το καλοκαίρι έχεις πτήσει κατευθείαν. Πηγαίνει η Ryanair αυτή, ας πούμε, μας έχει εξυπηρετήσει, είναι πιο φθηνή εταιρεία και πηγαίνει. Η Ryanair. Ναι, δηλαδή ανάλογα, άμα πας άλλη τώρα, μάλλον είναι αλλά... τα διπλάσια λεφτά. Έχει κάτι τρομακτικές αεροσυνοδούς. Φίλε, είναι τρομακτικές. Κώστα, η δουλειά μου ήταν. Πρωτοτυπή στην Ολυμπιακή ήμουνα και τα ξέρα, τα ξέρω. Άστα. Όλα μου τα χρόνια τα έφαγα επτάμενος ήμουνα. Ναι. Και τους ήξερα. Άστε να πάνε. Εντάξει, ωραία είναι. Η Ryanair είναι καλή. Εντάξει, μωρέ, μια εταιρεία. Είχε ένα πιλότο. Μικρό τα καθισματάκια, δηλαδή έτσι και κάτσε. Ο Μαρινάκης δεν χωράει να κάτσει εκεί πέρα, δεν πάει. Θέλει να του βάλουν 2 ζώνες. Είχε ένα πιλότο με ένα στέρισμα σαν τον Αλέφαντο μια μέρα. Ένα κοντομάνικο να πούμε με ρίγες. Η αεροσυνοδός άχυλη να πούμε χωρίς χείλη. Αλλά ωραία η πτήση. Δεν είναι, κάτι καθισματάκια, Κώστα. Ο Μαρινάκης δεν χωράει. Θέλει 2 ζώνες για να του βάλουν. Είναι τα αεροπλάνα μια χαρά είναι. Τα σερβίρουν, τα κάνουν. Εντάξει, το σερβίς γίνεται. Δεν μπορείς να μην σε κάνει. Κολόγες που λάζει στη διάρκεια. Ωραία, ωραία. Εντάξει, γίνεται δουλειά. Κωστάκο, σε πήρα λίγο έτσι να σου πω και... Καλό χειμώνα. Σε πήρα να σου πω για την ομάδα μου εδώ με τους Ολυμπιακούς κάτω. Θα συζητάμε εδώ πηγαδάκια και στον Ολυμπιακό κάτω με φίλους από την ΠΑΕ. Συζητάω. Να σου πω για τον Γιώβα ότι δεν τον έχει στα πλάνα του. Δεν τον πάει αυτός με τίποτα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιώβας. Αλλά ναι. Είδα χθες αυτόν που παίζει αριστερό. Αυτός ήταν για κλάματα. Ρε. Τον έκανε όλος και έκανε με τώρα. Άσε τώρα. Ωραία. Να σου πω το άλλο. Ποιος έπαιζε δεκάρι? Να σου πω το. Ο Φορτούνι, εγώ δεν το θυμάμαι. Για το Φορτούνι, άκου που μου λέει τώρα ο Νίκος ο Αλέφαντος και τα λοιπά. Ναι. Αυτός δεν τον έχει μέσα στα πλάνα του. Ναι. Άκου τι θα γίνει, Κώστα. Με την ΑΕ θα τον ρίξει αυτός μέσα μετά από ένα μήνα για να τον εκθέσει, θα του πει παίξει. Και άμα δεν παίξει, που δεν θα παίξει μετά από ένα μήνα μέσα στο Καραϊσκάκι, θα πούνε ναι, ο Φορτούνι, πάρ' το κεφάλι του. Δίκατε Φορτούνι και Φορτούνι. Πάρτονε. Εάν σε περίπτωση χάσει ο Ολυμπιακός μέσα εκεί τώρα, τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ, τα έχει μαζέψει και έχει φύγει αυτός.
Εάν σε περίπτωση κερδίσει την ΑΕΚ, Κώστα δεν φεύγει από εκεί αυτός, δύσκολα. Ναι. Μετά, αν πάρει την ΑΕΚ, έστω και πεθαμένος ο Ολυμπιακός, έστω και με μπέναλτι, όπως θέλει, ας την πάρει. Θα δεις, Κώστα, ότι δεν θα φύγει. Άκου, φίλε, Σιώβας και Φορτούνης είναι καλύτεροι από αυτοί που έχετε τώρα. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, οπωσδήποτε. Δεν τον υπολογίζει, δεν του υπολογίζει. Το Μαρινάκης δεν επεμβαίνει. Σου λέει, κάνω ό,τι θέλει. Ναι. Δεν επεμβαίνει. Άλλες φορές θα εντάξει, δεν επεμβαίνει, κάνω ό,τι θέλει. Δεν επεμβαίνει. Δεν άμα δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός, θα τα ρίξουν στον προπονητή. Θα τον διώξει κατευθείαν και δεν να δει την άλλη φορά, πει δρόμο. Λες να πάει ο Ελέφαντος πάλι. Ο Ελέφαντος όλο με το Φορτούνι έχει φαγωθεί, τον βλέπω ρε Κωνστατός αυτό με το Φορτούνι και ο Πεκταράς, έλα ρε παιδί μου, τι Πεκταράς, εντάξει τώρα, άσε με να βάζει το Τζόρι που είναι αυτό και μας έχει βγάλει ο άνθρωπος 45 χρονών και τον ξεκινάει από την αρχή τώρα μέχρι το 80 τον βγάζει κι αυτό. Και αυτό για να κάνει μια αλλαγή τρομάζει, με δύο αλλαγές έκανε πάλι, παιδί, και έβγαλε όλο το παιχνίδι ρε παιδί. Δεν τον βλέπω τον Ινιό να στεριώνει εκεί στο λιμάνι. Δεν είναι σου λέω, δεν είναι. Μέχρι με την ΑΕΚ, αλλά θα φάνε το κεφάλι τους κι αυτοί. Αν δεν πάρουν τον Ολυμπιακό, δεν είναι Ολυμπιακό, θα φάνε το κεφάλι τους κι αυτοί. Δεν μου λες. Αν δεν το πάρεις εσύ, ποιο μου βλέπεις να το παίρνει. Κώστα, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Θα σκοντάψει Κώστα εδώ πέρα. Έχει η Αθήνα έχει τρεις κεντάβρους εδώ πέρα. Είναι δύσκολα, Κώστα. Δεν μπορεί να πάρει τρεις γυναίκες. Εντάξει, τον Ολυμπιακό να πάρει σοπαδία. Έχει Παναθηναϊκό και είναι πολύ δύσκολο να περάσει εδώ μέσα στην Αθήνα. Ατρόμητο θα περάσει, δηλαδή. Ο Ατρόμητος, ο Βέλας άλλη μία και έφυγε, να πούμε. Έφυγε, δεν πάει. Έφυγε, δεν είναι. Ο Ατρόμητος τελευταίος. Έχει 0 βαθμούς ο Ατρόμητος. Δεν είναι. Πάει, ποιος θα τον δει. Αυτό που θα σκοντάψει πάλι λίγο δύσκολο είναι ο Πανιόνιος. Είναι λίγο δύσκολη η έδρα ακόμα. Ναι. Είναι καλή ομάδα ο Πανιόνιος, έχει ακόμα, έχει καλή ομάδα. Όπως ο αντίπαλος του, ο δύσκολος του Πανιονίου όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Πανιόνιος. Μόλις ήταν εκεί, τελειώνει η Νέα Σμύρνη. Έστω μια ισοπαλία ή ήταν, θα πάρει τις στατιστικές και το ξέρεις πολύ καλά εσύ, ας πούμε. Αλλά η Αθήνα, Κώστα, είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από τον Παναθηναϊκό και αυτό το κουρασμένο Ολυμπιακό, να πάρει τρεις νίκες μέσα, το βλέπω δύσκολο. Ξεκινάει και με μείον τρεις. Έκλεισες. Τα λέμε. Κώστα, καλό χειμώνα σου εύχομαι. Έτσι. Να είσαι καλά. Ο Φορτούνης λέει εδώ, ένας φίλος του Ολυμπιακού, δεν έκανε το χατήρι του Χουντρού με πολλά λεφτά για εκείνα και είπε όχι. Θεός χωρέστον. Καλημέρα. Τον έθαψε. Ναι. Καλημέρα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Να το σέλα. Πού είσαι η βιτρίνα του καταστήματος. Έλα. Πού είσαι. Το αφάνκατε. Καλημέρα και στο φίλο τον Αριανό. Το όνομά σου, φίλε μου. Στέφανος. Στέφανος. Και στο Γέννη το Χιλιτίδη, το φιλαράκο μου τον καλό. Έτσι. Πήρα το να χίλι. Πω ότι θα αλλάξω look. Τα μιλάει και σου Αχίλη. Θα αλλάξεις look τι. Βέβαια, δηλαδή δεν θα φοράω γυαλί σειρά που κάμισα. Ναι. Θα φοράω κάποιο χρώμα που τους κάνει να γυρίζουν τα μάτια τους. Κάν τους τη χάρη και φόρεσε μαύρο λαμέ. Φίλε, μαύρο λαμέ. Φίλε, μαύρο, έτσι, για να τους ευχαριστήσεις εκεί. Ναι. Έτσι. Θα μας μάθεις να ντυνόμαστε, φίλε. Καινούργια κουλούρια Θεσσαλονίκης. Ναι. Φρεσκοψημένα. Ελπίζω να βλέπει και ο κύριος Πετρουλάκης εκεί ο Αρένας. Ναι. Θα του αρέσει πάρα πολύ αυτό που φοράω. Ναι. Τι το είναι τούτος, ρε. Τέλος πάντων. Θα αλλάξω και την κολόνια και θα περιμένω να το σχολιάσουν. Τι κολόνια φοράς, μαλάτος. Τι κολόνια. Εχθές, Αρμάνι. Αρμάνι. Να αλλάξεις την Καρντόσο και να βάλεις την Αφρόζο. σήμερα σε είχανε σε ένα Facebook μια φωτογραφία. Ναι. Μια ταινία ελληνική λέει λείπει Βέρα Κρούσκα λέει δίπλα. Ναι. Φρέκας. Αμάν τώρα μου φύγουν το πιο ευαίσθητο σημείο του ανδριασμού μου. Δηλαδή. Πες μας. Για Βέρα Κρούσκα δεν είπε. Ναι. Σου άρεσε. Βέβαια. Σου άρεσε βέβαια. Ναι. Ιντρικαδόρικη κόμενα. Ναι. 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 Α, ήταν από αυτές τις γυναίκες που σου άρεσαν, έτσι. Μυστηριώδης. Ναι. Βέβαια. Του μυστηρίου. Ναι. Και εκείνη που σου αρέσει εσένα ιδιαίτερα. Ναι. Η Αιγυπτιώτισσα. 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 Από το πάνω Μαχαλά. Ναι. Ήθελα να πω δύο κουβέντες. Τρεις. Σχετικά με τα προγνωστικά από τη Βέρεια. Ναι. Ξεχνάει την καρδιά του πρωταθλητή ο κύριος αυτός. Ναι. Εγώ μιλάω με τα παιδιά κάτω στην 7. Ναι. Και μου είπαν ότι πήγανε σήμερα το μεσημέρι στο Ρέντι
Και είπανε στον Νινιό, πως το λες, γιατί του φέρνει εκεί πέρα. Του είπαν ότι τέτοια κόλπα και τέτοια ρωτήσω να μην τα ξανακάνει. Ναι. Γιατί αν δεν τον διώξει ο Μαρινάκης, θα τον διώξουν εκείνοι. έχει δουλειά στις αέρινες σιωπές εκεί. Πιλότος είναι, θα πάει ξανά αυτός. Είναι οι ίδιοι που είχαν βγάλει το Σαλιαρίλι με την καρέκλα του Πρόεδρου του Ολυμπιακού από τα γραφεία σηκωτό. Ναι. Οι ίδιοι. Δεν τους πληρώνει. Το αξιότιμο κυρίου Σαλιαρέλη. Το αξιότιμο. Έτσι. Ναι, τα ρουμπίνια. Α, τα ρουμπίνια, να τα. Τα ρουμπίνια, ναι. Που σηκώθηκε του συρρίγου του αντιολυμπιακού Θεός χωρέσωνε ναι. Και του έδωσε συγχαρητήρια επειδή δεν χρωστούσε. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν πρόεδρος εμάς. Οπότε τι να περιμένουμε. Περάσανε φρούτα, μπανασάκηδες, περάσανε μπόλικοι, εντάξει. Άστα. Είχατε κι εσείς τους γούμενους της εποχής. Ήθελα να πω για το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει υπέρ του διαιτησία 100%. Πώς το λες αυτό, ρε φίλε? Πώς το λέω? Ναι, πώς το λες? Δεν έδωσε το πέναλτι που κάνει ο Τζαβέλας, ο οποίος τον τραβάει με το χέρι. Ναι. Του πιάνει και τα πόδια. Ναι. Όπως έπεσε. Ναι, ναι. Σαν την Ορνέλα Μούτη. Σπιάσανε τον Μούτη. Ναι. Ο άνθρωπος, κοίταξε, πρέπει να του αναγνωρίσω ότι είναι πολύ μεγάλος ηθοποιός. Ο Τζαβέλας. Τι να σου πω δηλαδή. Ναι. Μπελμοντό και βάλε. Σαν το μάνα. Είσαι μητρίνα, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Μπελμοντό και βάλε. Από εκεί και πέρα τώρα η διαφορά από πέρυσι βέβαια δεν θα είναι 30 και 40 αλλά 15 θα είναι. Φτάνουν, αρκούν δηλαδή. Α. Αυτό έχω να πω εγώ. Αισιόδοξο σε βλέπω. Όχι, δεν είμαι αισιόδοξο. Ξέρω τι ομάδα έχω. Μην εκτεθείς. Δεν εκτίθεμαι. Πρώτη φορά γάβρο στη μαρμίτα και να εκτεθείς. Δεν εκτίθεμαι. Εγώ εκεί δεν λέω εγώ τέτοια. Μόνο στο ραδιόφωνο. Α, μάλιστα. Κύριε Μαλάτο, θα μεσολαβήσετε στο πρόεδρο να μας πάρει στο κανάλι στη καινούργια δουλειά μας με το Κώστα εδώ πέρα τώρα. Γιατί μας βλέπω, σφιχτούς εδώ τώρα. Τα καλώδια του Γιούρο που βάλε με και εμένα λίγο. Να, εγώ θα κρατάω τα μπόσικα εκεί πέρα. Θα κάνω τους καφέδες, τα σαντουίτς. Λοιπόν, καλό βράδυ να μιλήσουν και οι επόμενοι. Έτσι. Πώς άντε, ήταν η λοιπόν η Βερακρούσκα. Η Βερακρούσκα. Όλα, είναι η άλλη Αιγυπτιώτισσα. Είναι η βιτρίνα, ρε φίλε. Όμως όλα τα μηνύματα μάζεψε χθες. Όλα τα μηνύματα. Ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τα θανάτιος ρόγχος. Να ψοφίσεις, να σηκάσουμε. Θα το σώσει το κουμπί και αυτόν. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλώς τον. Καλημέρα. Άνατα ο Κάλσμπεργκ. Τι κάνετε? Πιάσαμε τα λεφτά. Έχουμε να το πούμε πολύ καιρό. Ναι, σ' άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή, ναι. Ναι. Κώστα, εσένα θα σε μαλώσω τώρα. Μάλωσε τον, είναι κακό αγόρι. Άμπρα, ο κακός δεν είναι, μια χαρά είναι. Ατίθασο, συγγνώμη. Είναι και ομορφόπεδο, είναι και ομορφάντρα. Άτα, Κώστα, τα τυχερά. Βέβαια. Δύο ώρα το ωράδι τυχερά. Δεν μου λες, ποιος είπε εσένα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα και κύπελο? Όχι, εγώ είπα ότι οφείλει να πάρει φέτος πρωτάθλημα. Το κύπελο μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Κοίταξε. Ναι. Μην το ξεσηκώνεις και πούνε και με πάρουν πολύ αέρα και αρχίσουν μετά. Τι θα γίνει? Όχι τίποτα, δεν θα έχω μαντήλια να τους δώσω. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Δεν θα έχω μαντήλια να τους δώσω που θα κλαίνε. Θα κλαίνε γιατί, εσύ λες ότι αν δεν μου λες. Ναι. Πέρυσι ήταν ευκαιρία να πάνε να πάρουν το κύπελο και δεν πήγα λόγω περηφάνειας. Ήτανε για. Ήτανε. Πήρανε. Και γιατί να το πάρουνε φέτος? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάρουν. Εγώ δεν πήγα πέσω, το πάω φέτος. Κάτσε ρε κορίτσι, δηλαδή δεν πρέπει να πάρουν και αυτοί κάτι, δηλαδή άνθρωποι. Άντε, επειδή είμαστε μεγαλόκαρδοι να τους κεράσουμε ένα παγωτό. Έρε και παλάκι παγωτό να τους κεράσουμε, άντε. Άντε καλά. Από εκεί και πέρα δεν. Δεν. Ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Όσο για το Φορτούνι, έχει λόγο που δεν το βάζει. Ποιον λόγο έχει? Ποιο λόγο? Την Κίνα. Όχι. Ο Φορτούνις δεν έπαιζε καλά. Είδες πως έπαιζε. Ναι. Και τον έχει και τον ξεκουράζει. Εγώ έμαθα ότι, να λέει το μήνυμα και εδώ, ότι τον είπε ο χοντρός να τον πουλήσει στην Κίνα και αυτός δεν ήθελε. Έκανε του βουλγάρικου θυμιατό. Ναι. Και Κίνα, εύκολο να τον πουλήσει. Θεός χωρέστο να λέει. Πάει.
Δεν πάει καθόλου. Δεν πάει. Άμα ήταν θα σου έλεγα. Ναι. Όλα τα μαθαίνω εγώ. Τώρα... Άμα ήταν θα σου έλεγα. Πες μας τη ρεζέρβα του Μπέρκ τώρα. Απλά τον μπάγκο. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ να μας πεις τώρα. Ποιος είναι ρεζέρβα του Μπέρκ. Πες έπαθε λίγο πυρετό το παιδί. Στο... Δεν... Ναι. Στον πάγκο είναι ο Κουλούρης να πούμε. Εντάξει. Κουλούρι. Είναι ο Κουλούρι. Πέρα. Φακούντο. Ναι. Ναι. Κουλούρι και μουλούρι, εγώ δεν άκουσε ξέρω. Άκουσε με κουλούρι με κακάο, σε βλέπω σαν Φαλκάο τώρα. Άστο τώρα, άστο. Κουλούρι και μουλούρι, εγώ δεν άστο, ξέρω. Άστο, κουλούρι πέντε φορές ακόμη εγώ σε μπάλα, δύο γκολ, τρεις ασίστ. Εγώ έχω πολύ καλύτερους παίκτες από τον Μπάου. Μες. Πολύ πιο καλό. Θα το δούμε στο κορτάρι. Κάνε. Να σου πω από Μολέντο. Ναι. Δεν είναι παιχταράς. Ποιος, ο Μολέντος. Ναι! Κοτζαβέλα και εγώ. Ποιο Μολέντο, ποιο το λέντο. Ποιο Τζαβέλα, μωρέ, που η μπάλα την παίρνει με τα χέρια και τα παίρνει με τα πόδια. Μια χαρά είναι και ακριβώ συμβόλαιο του. Ποιο Τζαβέλα! Μέχρι το 20 τώρα έχει συμβόλαιο το πάω. Ποιο έπρεπε να παίζει, όχι ποδόσφαιρο. Έλα. Με τα χέρια να παίζει μπάλα και να. Ο διαιτητή να κάνει τα στραβά τα μάτια. Αυτή είναι η διαιτησία που θέλουν οι παοξίδε 50-50. Να μας λείπει το μπίσινο, δεν θα πάρουμε. Να μας λείπει. Να μας λείπει. Έχω φορτούνι, έχω λέτο. Και φορτούνι και λέτο έχεις. Έχω φορτούνι είπα. Έχω διαφάνες. Διαφάνες. Διαφάνειες. Διαφάνειες έχεις. Έχω. Έχει πράγμα. Έχω πράγμα να βάλω. Τη ρεζέρβα του Μπέρκ όμως δεν μας την είπες. Μια χαρά γεμάτο είναι. Μαρμελάδα έχεις. Μαρμελάδα δεν τρώμε. Νεραντζάκι γλυκό. Ούτε γλυκά και τέτοια τα έχουμε κόψει. Ζάχαρο έχεις. Όχι. Όχι, όχι. Τίποτα δεν έχουμε. Μια χαρά είμαστε από υγεία. Καϊμάκι είναι η κυρία Σοφία. Καϊμάκι. Μια χαρά. Ναι. Όλα να μας πάνε καλά, καλό χειμώνα, νίκη στην ομάδα μας και χάσιμο στον ΠΑΟΚ επιτέλου. Να την ΠΑΟΞΟΥΜΕ. Άντε πάει. Και γήπεδο στην ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Χίλια χρόνια η Ηρακλή. Έτσι. Γήπεδο σε χίλια χρόνια. Άτσι. Καπούτ. Μπούτ Καμαράτ, τελείωσε τώρα. Τι έγινε τώρα. Τη διαμάντη μου στείλες Βασίλη. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Τη δουλειά τη βλέπω. Δεν μου λες τι έγινε. Πέρασε η έκθεση, τι έγινε, το πιάσε το Μαρινάκι. Ποιο να το. Την έκθεση είναι τον Τζίπρα γατώνει. Έκθεση, πώς έλουρος. Ρε τον έλουρο τον Τζίπρα. Έβαλε εκεί τα ρεόκαστρα να μαλώνουν, να κάνουν. Ρε τον γατό πέρασε. Φωτιά στη Θάσο με τα Σινούκ πέρασε, έκανε. Το γατόπαρδο, ρε, το γατόπαρδο τον Τζίπρα, ρε, το γατόπαρδο. Πέρασε το έμφυ όπως ήθελε, όπως ήθελε το πέρασε. Είχα πάρει, δεν πήρε κανένας τώρα. Τα χαϊβάνια, ρε, να πούμε. Ρε το Τζίπρα, ρε το γατόπαρδο, ρε την τροσέκαμε. Πόπο τρίπλα, ε. Ροναλντίνιο και βάλε. Πόπο. Σαν τη τρίπλα που έφαγε ο Νταβίζα η Αφρική Σαρμική. Στη Νιουκάστρο εκεί. Έθε από τον Ντένι Μπέρκαμ την τρίπλα, τη θυμάσαι. Τέτοια έφαγε ο Θεσσαλονικιό. Λέει ένα. Εξήγησε μου λίγο αν ποδοσφαιρικά θα παίξει ο Ηρακλής μετά το χθεσινό που θα γυρίσει σε μοντέρνο και μοντέρο για μπάρι. Κοίταξε. Ο Ηρακλής έβγαλε ένα, πώς το λένε, πατριωτισμό. Έβγαλε ψυχή. Έβγαλε πατριωτισμό. Αλλά έμεινε από βενζίνη. Ο πατριωτισμός όμως χρειάζεται και όπλα. Ναι. Έτσι. Χρειάζεται και τροφή. Πώς ας πούμε πας στον πόλεμο χωρίς πολεμοφόδια κτλ. Καλός ο πατριωτισμός. Ο Ηρακλής πήγε με τσαμπουκά στο τάγκ επάνω όμως. Ναι, ναι. Πήγε με το εγώ τη Βεντόνα, εγώ τώρα. Αλλά βρήκε τάγκ μπροστά. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Δύσκολα είναι. Δεν πας τώρα. Ναι. Ναι. Κρίμα. Δύσκολα, αλλά κρίμα. Έχει και άλλους κακούς. Ξάνθες πολλές, ατρόμητοι, αλλά αυτοί έχουν παράγοντες. Λεβαδιές κακές, έχουν παράγοντα. Τρεις ταχύτητες είναι το πρωτάθλημα. Βέρεια είναι τρεις. Λίγο το θέμα. Βέρεια και Ηρακλή. Δηλαδή, το φαβορί για την πτώση είναι Βέρεια και Ηρακλή. Εγώ θα βάλω και τον Κούγια, γιατί ο Κούγιας με βγαίνει άμπαλος τώρα με τους παίκτες που έχει πάρει. Πολύ. Πολύ άμπαλος με βγήκε. Ναι, και στην Οδουλειά με βγήκε. Πολύ. Θα βάλω και τη Λάρισα. Και ξάνθη στον κόλπο. Λέμε ότι επειδή έχει παράγοντα. Έφυγε η Σκόντα όμως, λέει ο Χιλιτίδης. Έφυγε. Διαμάρ. Λες, ε. Α, τη δούμε τώρα την Κυριακή. Τι αντιτουριστική ώρα ρε Κώστα αυτό το μάτσο τώρα. Τέσσερις η ώρα. Τέσσερις η ώρα. Θα αρχίσει τον Φρέντο. Ο Παοξής τώρα. Ώρα, φρέντο. Αντιτουριστική ομάδα η άλλη. Πω, τι θα γίνει. Θα δείξει εκεί ξανά. Ναι. Τι έκανε ο. Τι να κάνει. Αυτό που λες, αν είναι μέτριο προς τα κάτω. Γιατί 3-0 θα χάσει. Μην γίνει πάλι καμιά ιστορία πάλι σαν τα πέρσι τώρα. Τι να κάνει. Μην έχουμε κανένα.
Τι να κάνει καημένη Ξάνθη. Ο Σολτάνη έχει γεράσει. Σολτάνη. Σέντερφορ ποιον έχουν εκεί έναν. Ούτε αυτοί ξέρουν ποιον έχουν. Ωρε φίλε. Τι να, ένα κρυάρι τριάδι, πώς το λένε. Τριάδι. Τι κρυάρι, σαν αυτό που είπαμε για το Πούλμαν. Δώσαν τον Μπέρτο με τα δόντια εκεί, βάλαν τον Μπαξεβανίδη εκεί δεξιά. Τι να κλάσει Ξάνθη καημένη. Και να σου πω κάτι. Ανέραστη ομάδα, άνωστη, άοσμη. Ναι, ναι. Και η πόλη της δεν είναι. Πόλη άσχημη. Άσχημη πόλη. Καταθλιπτική πόλη, Ξάνθη. Πα στην Καβάλα και ανοίγει την. Τραβά την Ξάνθη, σε πιάνει κατάθλιψη. Πα και τραβά και τα τσίπουρα εκεί. Στον Καναδό. Του Καναδό έμαθα, έβγαινε κάτι μάσε, έριξε. Κάτι καρχαρίε. Κάτι μπλαγκάγκουζα. Είναι ωραία πόλη, πώ θα γίνει. Ομορφιά. Έμαθε εκεί και τον δάσκαλο με τον δάσκαλο εκεί πέρα, εκεί στα μπαράκια. Έμαθε στου αμολόφου, στου κάλου. Καλά, σου είχε και ο δάσκαλο να πούμε. Με πήγε στο χωριό του Ζαγοράκη, δίπλα είχε ένα εξοχικό δάσκαλο. Τι, σε εξηγέται και στην προπόνηση φουλ εντατικά. Μου είχε αλλάξει τα πετρέλαια. Εγώ σε βλέπω κάθε φορά που κάνουμε μαζί, έκρηξη είσαι φουλ. 50% πάνω. Με βάζει μαζί σου. Καλά, δεν τον είπα, μην με βάζει με αργό. Ναι. Αυτό κάνει πυγμαχία 20 χρόνια. Ναι, με βάζει με του αργού. Λέω δάσκαλα, κοίταξε να δει, φίλοι μα. Με βάζει την αρκούδα, λέω. Θα με βάζει με την αρκούδα. Με βάζει με την αρκούδα για να μάθω να μείνομαι, να δέρνομαι, να κάνω. Κρατάει. Σαν ίδρυμα είναι, σαν τον τρέφω ένα μπακατζούλα από τον Καρβασαρά. Ηρακλή Μασομούρη. Τον κόμμα. Τρέφω ένα μπακατζούλα. Σκάει μύτη ο Στέφανο ένα μεσημέρι εδώ με τον δάσκαλο. Βλέπει ο κόκκινο τη μπλούζα. Θα με χαρίσει μια μπλούζα, δάσκαλε. Και εδώ κούτρα ρεύμα. Και λέει ο δάσκαλο, να σου χαρίσω. Το λέω το δάσκαλο, μη του δώσει. Λέει γιατί. Θα πάει σε κάνει κανένα καυγά μου πουθενά, τον πλακώσουν. Θα το παίξει νίντζα, θα το παίξει νίντζα, λέω με τη φανέλα. Θα νομίζει ότι η φανέλα δίνει δύναμη σαν το βουτσά με τη σούπερ μαντολίνη. Ναι. Και θα γίνει δυσφήμιση του καταστήματος, λέω. Με χτυπήσανε. Με βαρέσανε, δάσκαλε. Τι σε κάνουνε. Τι μπλούζα, τι θε αυτή. Πάρε γύρω πολύ, ξέρω εγώ, τα μπαμπάτσικα. Τι θε αυτή τη μπλούζα, βρε χοντρό. Ακόντρο, κόκαλε. Εσύ είσαι του Αγίου Θεράποντο, εσύ μπλούζα. Βάλε το κουμπαρά, βάλε κάτι. Με τι βρύσε εκεί. Δάσκαλε, θέλω μπλούζα. Ούτε καλησπέρα, μόνο καλά. Άσκαλε μπλούζα. Εκείνε τι βρύσε. Συγχάρα ο Γρηγόρη. Υπενήσε σε τίποτα για τι βρύσε. Λέω, εσεί ήσασταν εκεί πέρα επίτροποι. Μια-δυο βρύσε τι χρειαζόταν η εκκλησία. 19 βρύσε, λέω, γιατί τι κάνατε. Υπενήσε σε κάτι. Ρωτάω, ρε, λέω, δεν υπενήσω. Ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει κανένα. Ενδιαφέρει κανένα. Άκου 19 βρύσε στον Αϊθαράτη. Ούτε 20. Ούτε 20. Πόπο δεν είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αυτή η ανέγερση. Γρηγόρη, χαιρός να είναι να το γουστάρουμε. Πόπο, ρε φίλε, έχω ρίξει ένα χαστούκι. Μα ήμουν μπροστά στο τέτοιο, εδώ πέρα. Πισόπλατα, του χορηγού έλεγε. Έχει πεθάνει ο θείος μου ο Στέλιος το 95. Ο αδερφός του πατέρα μου. Καρκίνος του πνεύμονος. Φεύγει από εμάς. Γλιτώνεις. Πολύ άλλο. Δεν πρέπει να το προλάβεις. Πριν 25 ευρώ δεν γλιτώνεις. Πάμε να κάνουμε το μνημόσυνο. Είναι μια εκκλησία στη Βούλγαρη που τη χτίζουν 30 χρόνια. Σαν το μετρό. Και η εκκλησία δεν χτίζεται. Εγώ άθεος, μα όχι, θα πρέπει να πας ο θείος, τον αγαπούσες και τα λοιπά. 25 χρονών εγώ μπαίνω. Βγάζει ένα χαρτί ο παπάς και λέει, τα είχε αναλάβει τώρα. Η εκκλησία λέει θα γίνει, λέει, στα χέρια μου. Οι προηγούμενοι, λέει, τα λεφτά τα πήραν, τα φάγαν, τα κάναν, τα ράναν. Πετάγομαι εγώ, λέω. Α, δεν τρέπεσαι, ρε τράγω, του λέω. Δεν τρέπεσαι, εδώ ήρθαμε για το μνημόσυνο να πούμε και τα λοιπά και ιστορίες. Έρχεται μια πιστή να με γρατζουνίσει. Σόπα. Τι δίνω, ένα μπάτσο. Κάνα την ξυγίδηση. Ένα καστούκι. Ένα μουκιουστράπι. Ωπορε, φίλε. Τότε να δώσει μπάτσο σε εκκλησία. Τι έγινε, έγραφε σβούρα και όταν έπεσε, έγραφε πάρτα όλα. Τι έπαθα. Πόσα αυτή. Χρόνια περάσανε. Πολλά. 15, 20. Ακόμα τη χτίζουν την εκκλησία. Σίγουρα. Έτσι. Και ο παπάς έβγαλε το φερμάνι. Και λέει να πούμε ο προηγούμενος παπάς και τα λοιπά. Του λέω, ρε κόκκινε, οι βρύσες. Έχεις λυσάξει με τις βρύσες. Οι βρύσες, λέω. Τι είναι οι βρύσες, λέω. Γιατί είναι οι βρύσες. Γιατί αυτές οι βρύσες. Υπενήσεις σε κάτι. Λέω, δεν ξέρω. Τι έχουν αυτές οι βρύσες κρυμμένο. Δεν ξέρω τι. Πώς λες, Κώστα, όταν φτάσει η γυναίκα 50-55, λέει, δεν μπορεί να κάνει μεγάλο σταυρό, λέει, κάνει μεγάλο σταυρό τα πόδια. Σηκώνει τα χέρια. Σηκώνει τα πόδια ψηλά όταν είναι νέα. Μετά σηκώνει τα χέρια. Σηκώνει τα χέρια, Κώστα, δεν μπορεί μετά. Μετά έχουμε πίστη στην πατρίδα εκεί και στο Θεό και παντού πίστη έχουμε. Ψάχνει να βρει το. Τι να κάνει. Όλα ανθρώπινα είναι. Όλα είναι ανθρώπινα. Στο πρόγραμμα.
θέμα είναι. Θα όλα παλέψουμε έτσι. Έτσι. Έτσι μαζί θα προχωρήσουμε. Ναι, για μια νέα Ελλάδα τώρα. Αλλά τη μοιρασιά την κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Έτσι. Αλλά μαζί θα προχωρήσουμε. Τώρα θα φέρουμε μπλουζάκια, τι θα γίνει για να δώσει τον Γρηγόρη. Άσκα! Θα του δώσω ένα δικό μου χρησιμοποιημένο. Το πλέον του σιδρώσε, το δώσε ρε παιδί μου. Άμα τόσο πολύ. Μια μέρα έρθω κόκκινο στην προπόνηση. Και κουράστηκε που έβλεπε. Με κουράστηκε που άνοιξε την πόρτα. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κάνεις εκρηκτική προπόνηση στην ηλικία. Τι έχει ηλικία μου να του λέω. Λύσαξες με την ηλικία μου. Και φταί του λέω. Λύσαξες με την ηλικία μου. Σύμφωνα με πόδια. Τι θες του λέω με την ηλικία μου. Ότι πρέπει να κάνεις ένα αερό. Έκανε και personal trainer ο Γρηγόρης. Τι personal trainer. Trainer personal είναι, τα ξέρει. Έχει ένα φίλο μας που έχει τη βλάστη και ένα μπουκατσατζίδικο. Μια γαϊδούρη δύο μέτρα παλιός αθλητής κτλ. Πάει ο άνθρωπος και γυμνάζεται. Πάει ο κόκκινος και λέει: έχω personal trainer. Personal trainer. Ρε γύφτε, έχεις πληρώσει personal trainer. Κώστα, personal trainer έχει. Πλήρωσες personal trainer. Του τρως και την μπουγάτσα τζάμπα του ανθρωπάκου. Πάμε, φεύγουμε, γεια. 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 Φεύγουμε, γεια.